Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε πολύ λίγες μέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 22ης Μαΐου. Δύσκολες εκλογές, πολλοί υποψήφοι, πολλοί σχηματισμοί, πολλά κόμματα τα οποία φαίνονται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να βρίσκονται κοντά στο εκλογικό όριο το 3,6% και ενδεχομένως και μάχες που θα γίνουν μέχρι την τελευταία στιγμή ώστε να μπουν ή να μην μπουν κάποια από αυτά τα κόμματα. Βεβαίως για τα μεγάλα κόμματα δεν συζητάμε, τα παραδοσιακά ή τα κόμματα του παλαιοκομματισμού, όπως λένε τα νέα κόμματα που αμφισβητούνται από τα μεγάλα, αν είναι νέα ή όχι. Τέλος πάντων, είναι μια πολύπλοκη υπόθεση, δεν θα την ξεμπερδέψουμε απόψε. Εμείς θα συζητήσουμε σήμερα για τις θέσεις των κομμάτων, των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Αργεντούλα Ιωάννου, είναι υποψήφια βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λεμεσό. Καλώς ήρθατε. Σας βρήκαμε. Και τον κύριο Μιχάλη Βασιλείου, υποψήφιος βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, επίσης στη Λεμεσό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξεκινάμε με τις κυρίες. Ladies first. Η απόφασή σας να διεκδικήσετε μια θέση στο Κοινοβούλιο σε μια περίοδο που η πολιτική απαξιώνεται με ήττα, η πολιτική με μικρονιώτα επίσης και λίγο πολύ ο πολιτικός στίβος μοιάζει με ναρκοπέδιο. Πολλά κόμματα, πολλοί υποψήφοι, πολλής λαϊκισμός πολλές φορές. Ήταν συνειδητή επιλογή? Ναι, είναι συνειδητή επιλογή και να πω κάτι κύριε Καλατζή, προσωπικά πιστεύω ότι η συμμετοχή στην πολιτική δεν είναι μόνο η συμμετοχή σε μια εκλογική διαδικασία. Βεβαίως. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της διεκδίκησης μιας θέσης στη Βουλή. Η πολιτική για μας είναι η συμμετοχή στα κοινά με την ευρύτερη έννοια. Δηλαδή είναι το κόμμα, είναι τα κοινωνικά κινήματα, είναι οι οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε και προσωπικά. Συμμετείχα πάντοτε και στο κόμμα και σε διάφορα κινήματα και ιδιαίτερα σήμερα, παρόλο το φαινόμενο της απαξίωσης από πλευράς του κόσμου και δεν είναι τυχαίο και δεν, είναι, και δεν φταίει ο κόσμος γι' αυτό σίγουρα, όμως σήμερα είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη να υπερασπιστούμε τον κόσμο, τα δικαιώματα του, την ίδια την αξιοπρέπεια του που πλήττεται και πιστεύουμε ότι ο κάθε ένας που νιώθει ότι εκφράζει τις θέσεις του λαού και κοινωνικά κινήματα και δεν παρουσιάστηκε στις εκλογές ως θέμα προσωπικής καταξίωσης του ή ως θέμα καριέρας, έχει λόγο στα κοινά. Μέσα από το χώρο του ο καθένας που τον εκφράζει, μέσα από θέσεις. Να πούμε ότι η κυρία Ιωάννου είναι δικηγόρος. Χρειαζόταν ένα ακόμα δικηγόρο η Βουλή. Πολύ. Πάντα είναι χρήσιμοι οι δικηγόροι, αν αξιοποιούν σωστά τις γνώσεις τους, κύριε Καλατζή, υπέρ του κόσμου και σε μια προσπάθεια να πάρουμε πιο μπροστά τα πράγματα. Πάντως έχει μειωθεί ο αριθμός των δικηγόρων στη Βουλή με την τελευταία πενταετία. Ναι, αν είσαι σωστός νομικός, εγώ θα έλεγα, και έχεις αποκομίσει και μια σωστή εμπειρία από τα προβλήματα του κόσμου, θα έλεγα ότι έχει καθήκον ένας σωστός δικηγόρος και ένας σωστός νομικός, εντοπίζοντας αυτές τις αδυναμίες, να συμμετάσχει στη Βουλή ή συμμετέχοντας στη Βουλή να καταθέσει προτάσεις νόμους, να πιέσει για να αλλάξουν πράγματα. Μάλιστα. Ένα σημαντικό παράδειγμα σας πω. Προσωπικά είμαι πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονιών. Έχω εντοπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την εμπειρία μου στα δικαστήρια και από τον κόσμο που υποφέρει, ότι το οικογενειακό δίκαιο, αυτό το οποίο λέμε οικογενειακό δίκαιο, που έχουμε εξυγχρονίσει από το 90, είναι πια πεπαλαιωμένο. Δηλαδή χρειάζεται μια ριζική προσπάθεια που έρχεται από την κοινωνία, αλλά σίγουρα κάποιοι δικηγόροι, κάποιοι νομικοί μπορούν να το πάρουν πιο μπροστά. Κύριε Βασιλείου, δεν θα ήθελα να επαναλάβουμε λίγο πολύ το ίδιο, γιατί έχω την εντύπωση ότι ρωτώντας κάθε φορά γιατί κάποιος διεκδικεί μια έδρα στο Κοινοβούλιο, νομίζω είναι και αυτονόητη η απάντηση. Είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, που ενδιαφέρονται για τα κοινά. Η απαξίωση ενδεχομένως θεωρούν ότι δεν τους αγγίζει ή θεωρούν ότι κάτι καινούριο θα προκύψει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Εσείς θεωρείτε ότι θα προκύψει κάτι καινούργιο από αυτήν την εκλογική αναμέτρηση? Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι όσοι ασχολούνται ως υποψήφοι βουλευτές δεν είναι όλοι, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Έχουν μια διαφορετική άποψη όσον αφορά τους υποψήφιους. Μάλιστα. Μέσα στους υποψήφιους έχει πάρα πολλά ψώνια. Και μιλώ για όλα τα κόμματα. Καλά, άνθρωποι ουδέποτε ασχοληθήκαν με το αντικείμενο. Δεν είναι φαινόμενο αυτό των εκλογών. Είναι διαχρονικό, μα δεν λέω ότι αυτό. Αλλά όταν είσαι σε καιρούς δύσκολους, σε πολύ καιρούς δύσκολους. Είναι δημοκρατία. Μα δεν έχει, δεν αντιλέγω. Απλώς στο θέμα. Ο κόσμος θα αποφασίσει τελικά να εννοείται, θα επιλέξει. Ναι, αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς που είναι σήμερα,
η απαξίωση των πολιτών δεν έχει δηλαδή άμερων ευθυνών και των πολιτών. Γι' αυτό λέω έχω μια διαφορετική άποψη. Εγώ ρίχνω να έχει απαξιωθεί η πολιτική, όχι για αυτά τα. Δεν υιοθετώ τον όρο εντός εισαγωγικών ψώνια που δεν έχουν εκλεγεί οι άνθρωποι. Αλλά για αυτούς που έχουν εκλεγεί. Για αυτούς που έχουν εκλεγεί έχει απαξιωθεί η πολιτική. Αν δείτε, να σας πω κάτι. Και αυτούς που έχουν εκλεγεί, μα από αυτούς που είναι ήδη βουλευτές, ακατάλληλους βουλευτές. Δεν σημαίνει ότι είναι βουλευτές, ότι είναι κατάλληλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν στοιχειώδη, δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις. Ούτε από οικονομικά, ούτε από νομικά, ούτε από κοινωνικά, ούτε από πολιτιστικά, ούτε από θέματα. Είναι απλώς γλάστρες βουλευτές. Εδώ το λέω φθασός. Δεν με πείτε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Και αυτό δείχνει και η ανικανότητα και όταν ψηφίζουν νόμους αντισυνταγματικούς και όταν δεν διαβάζουν κανένα νομοσχέδιο, δεν διαβάζουν κανένα πρόταση νόμου, δεν έχει βουλευτές που δεν ποτέ έκαναν μια πρόταση νόμου. Η δουλειά ενός βουλευτή. Ναι, αλλά αυτό παραπέμπει λίγο. Ένας βουλευτής κάνει δύο δουλειές για να ξέρει ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι ο βουλευτής η δουλειά του είναι για να εξυπηρετά ό,τι πρόβλημα έχει ένας πολίτης. Είτε πρόβλημα υγείας, είτε πρόβλημα εργασίας, είτε οικογενειακό πρόβλημα, είτε πρόβλημα διαζυγίου, είτε σεξουαλικό πρόβλημα, είτε οποιοδήποτε πρόβλημα, πάει στον βουλευτή. Και αυτό φταίουν οι βουλευτές που εψηλώσαν τον πύχη ότι ό,τι ζήτημα υπάρχει στην κοινωνία, ο αρμόδιος να το λύσει ως διαμαγείας ή ένας βουλευτής. Δεν ψηλώσαν τον πύχη, τον χαμήλωσαν τον πύχη. Όχι, τον χαμήλωσα, συμφωνώ που αυτή είναι, αλλά όταν δεν μπορεί να πει του απολύτη για όποιον παράλογο ζήτημα. Σου ζητά μεσολάβηση ότι αυτό που μου λες είναι παράνομο, είναι παράλογο ή δεν είναι δουλειά μου ή δεν το γνωρίζω. Γι' αυτό ο κόσμος απογοητεύτηκε. Σου λέει, εγώ είμαι βέβαιος ότι και η κυρία Ιωάννου θα το είδε καθημερινά. Πηγαίνουμε στον κόσμο να με ψηφίσεις, να με βοηθήσεις κλπ. Ναι. Και σου λέει, η απαξίωση είναι όλοι κλέφτες, είναι ψεύτες, είναι ΑΒ. Και στο τέλος, αν βρεις δουλειά της κόρης μου, θα σε ψηφίσω. Δηλαδή το ίδιο πράγμα που κατηγορά σε 5 λεπτά να τρέπεται με το αν βρεις δουλειά. Στην κόρη και γιατί τους αδικείτε αφού έτσι τους μάθατε. Εγώ δεν είμαι βουλευτής. Εγώ σας είπα, νομίζω κάτι το οποίο δεν το έχει πει κανένας. Τολμώ να το πω. Είναι ακριβώς ότι. Καλά, να μας το πείτε, αν εκλεγείτε. Γιατί αν εκλεγώ, κοίταξε. Είμαι γνωστός, δεν είμαι προδάρης στην πολιτική. Είναι τρίτη φορά που βάλω στις βουλευτικές εκλογές. Και πιθανόν και ένας λόγος ο κόσμος να με υποστηρίζει είναι αυτός, γιατί λέω την αλήθεια. Άλλωστε, εμένα το μήνυμα μου είναι με γνώμονα την αλήθεια. Ναι. Δεν μ' αρέσει ο λαϊκισμός. Έχω χωρίσει με τον λαϊκισμό στην πολιτική. Νομίζω δεν είναι σωστό να ονομάζουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν. Είναι απόλυτα δημοκρατικό δικαίωμα, ψώνιο. Απλά αυτό που κάνει τη διαφορά, κύριε Καλατζή, είναι η σχέση με την πολιτική. Ποια είναι. Στο τι έχει δίκαιο ο κ. Βασιλείου είναι η σχέση με την πολιτική. Ποια είναι. Και αυτό που έχει απαξιώσει ο κόσμος είναι πρώτον το φαινόμενο το να μην ενδιαφέρονται οι πολιτικοί με ομικρογιώτα ή να αισθάνεται ότι η πολιτική με ήττα. Δεν ασχολείται με τα δικά του προβλήματα. Και αυτό απομακρύνει τον κόσμο από την πολιτική. Σε αυτό έχουν ευθύνη όλοι, αλλά κυρίως είναι απότοκο της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων που βιώνει ο κόσμος καθημερινά στο πετσί του, με την ανεργία, τα κοινωνικά παντοπολία, τις εκποιήσεις που έρχονται. Δεν είναι για το ατομικό του ζήτημα που δεν εξυπηρετείται ο κόσμος, που αισθάνεται ότι δεν θέλει να πάει να ψηφίσει. Και αν του κάνουμε το χατήρι, θα πάει να ψηφίσει. Ο κόσμος αισθάνεται ότι η πολιτική με ήττα έχει απομακρυνθεί από αυτά που βιώνει ο ίδιος. Γι' αυτό λέω, κύριε Καλατζή, ότι έχουμε ευθύνη σήμερα ως πολιτικά κόμματα, ως κοινωνία και ως κυβέρνηση φυσικά, γιατί από εκεί ξεκινά το πρόβλημα, να προτείνουμε λύσεις και να πάμε 10 βήματα πιο μπροστά και να πούμε στον κόσμο τι θα κάνουμε με τις εκποιήσεις που έρχονται τον Μάιο, πώς θα λύσουμε την ανεργία, τι θα κάνουμε με την ανεργία των νέων που κάθονται σε μια καφετέρια και πιλάνε ένα φραπέ όλη μέρα. Θα ξεκινήσω με το γενικό και θα πάμε και στα ειδικά. Άρα αυτά λέω να μην τα πετάσουμε ότι πολύ δεν καλά έχει σημασία για τον κόσμο. Όταν βάλεις έναν ακατάλληλο, έναν ακατάρτιστο, άσχετο πολιτικό, πώς θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Κύριε Βασιλείου, ένα λεπτό. Έχω διαπιστώσει και φαντάζομαι και οι πολίτες διαπιστώνουν οι ψηφοφόροι ότι η εκάστοτε αντιπολίτευση, είτε είναι το ΑΚΕΛ, είτε είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είτε είναι αντιπολίτευση, έχουν ένα ταλέντο να εντοπίζουν όλα τα προβλήματα και να έχουν λύσεις για όλα. Όταν γίνονται κυβέρνηση. Ναι. Δυσκολεύονται, είναι οι συνθήκες, δεν τα είχαν υπολογίσει καλά. Και μιλάω για όλα τα κόμματα. Ναι. Και το ΑΚΕΛ, όταν κυβέρνησε.
δίκαιη λύση, δίκαιη γαλανδία. Ένα λεπτό. Και ο δημοκρατικό συνάγερ. Νομίζω είναι η σειρά. Μία κουβέντα να πει, κυρία Ιωάννη. Μία κουβέντα θέλω να πω. Μία μόνο. Δεν είναι θέμα ποιοι έχουν δίκαιο και ποιοι έχουν άδικο, ποιοι έχουν κάνει τα σωστά και ποια τα λάθη και ποιο έχει κάνει λάθο. Οπότε κάνουμε αντιπολίτευση στο συναγερμό σήμερα ή ο συναγερμό ακόμα κάνει αντιπολίτευση στο Χριστόφια. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα συγκρούονται δύο φιλοσοφίε. Είναι με ποιο το στρατόπεδο συμπαρατασσόμαστε. Είμαστε με τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τον λαό που υποφέρει με αυτά. Δηλαδή η κριτική μας να ξεκινά από θέσεις αρχής. Ή λοιπόν, με το κεφάλαιο για να καταλάβετε, και τη διάσωσή του. Για να καταλάβετε όταν συζητούμε για πολιτική, ποιος είναι η έννοια και ο στρατόπεδο. Δηλαδή είμαστε δύο, ναι, είναι ο λαός, ένας μικρός με το λαός. Κεφάλαιο. Είναι το λαό. Αργεντούλα μου. Επήρετε 3% ανεργία και το κάνετε 16. Άρα μην μιλάτε για ανεργία. Δεν πήραμε 3% μην μιλάτε για ανεργία. Μην μιλάτε για ανεργία. Ναι. Δεν σε έδεκοψα. Άφησε να μιλήσω. Από το 3 το κάνετε 16%. Ναι, και εσείς έχετε λύσει. Εντάξει. Εγώ έχω να σας πω τη λύση. Τώρα να σου πω τι κάνουμε τη λύση. Πρώτα, είναι σωστό στην πολιτική να πούμε ένα συγγνώμη για όταν έκαμε λάθη. Πρώτον. Και δεύτερον, μας εκλέγει αυτούς που εκλέγει ο κόσμος για να κάνουμε δημιουργική πολιτική. Σα πω ένα παράδειγμα. Έχει πει προηγουμένως ο κ. Καλαντζής, που πάλι διαφωνώ σε κάποια ζητήματα. Ο Δήμος Λεμεσού, εγώ 12 χρόνια που είμαι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Λεμεσού. Ναι. Έχει κανένα που αφισβητά ότι η πόλη της Λεμεσού είναι καλύτερη της Κύπρου αυτή τη στιγμή και μετά από τις καλύτερες της Μεσογείου. Έχει κανένα που αφισβητεί. Ποιο το έκαμε, το έκαμε μόνο του ο Δήμαρχος Λεμεσού. Όχι, δεν είπε κανένα αυτό. Μα και ο ίδιος το λέει. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί έχει μια αντιπολίτευση σε εισαγωγικά. 10 δημοτικού συμβούλου του Δημοκρατικού Συνέδριου. Αλλά... που είναι δημιουργική. Εκεί δεν μιλάμε δεν για... πετάσουμε καρέκλες. Ναι. Όχι, είναι ουσιαστική. Ναι, δεν μιλάμε για κεντρική κυρία πολιτική. Κύριε Καραντζή, είναι εκτελεστική εξουσία ενός Δήμος και αυτή είναι και η ποιότητα. Αλλά είναι σε τοπικό επίπεδο. Προσέξτε, για διαφορετικά όχι, θέματα. Είναι και ποιότητα. Δεν χαράσει οικονομική πολιτική. Κύριε, δεν κάτι. Ένα λεπτό πριν. Η αναξιοπιστία τη πολιτική. Αργεντούλα μου. Όχι, αφήνουμε τον χρόνο, σε παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε. Ακούστε, εμεί μετά να συζητήσουμε. Λοιπόν. Ωρα, για να λύσουμε τα προβλήματα όπως σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Δήμος Λεμεσού που είναι χαμηλής πολιτικής ζητήματα, το ίδιο ισχύει σε ψηλά ζητήματα. Δηλαδή, να πάρουμε παραδείγματος χάρη το κούρεμα. Το κούρεμα. Ναι. Που του Ακέλ ήταν εναντίον και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν εναντίον. Και ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος κακώς ψήφισε από εκεί. Όταν του είπα και του βουλευτές. Τι έπρεπε να ψηφίσει. Να ψηφίσει υπέρ του πρώτου κουρέματος. Αυτό έπρεπε να κάνει. Μάλιστα. Αλλά όλοι θυμηθήκαν. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ναι και το όχι. Μιλούμε για το. Ήταν και ο Δημοκρατικός Συναγερμός εναντίον του κουρέματος. Όχι, το πρώτο ήταν υπέρ. Ζήτησε ο κύριος Αβέρος. Η υπόσχεση του Προέδρου Αναστασιάδη ότι κούρεμα εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ. Μιλούμε μετά όταν πιέσει τη Βουλή. Μιλούμε. Δεν μιλούμε αυτό λέω. Ως αντιπολίτευση. Μιλούμε μετά που πιέσει τη Βουλή. Μιλούμε για τη Βουλή. Λοιπόν, κακό ή κακό έφτασε μέχρι τη Βουλή. Εκεί η Βουλή ανεύθυνα και λαϊκίστικα θυμηθήκαν το ναι και το όχι του σχεδίου Ανάν και αντί να του βάλουν ένα άλυσο να του κλείσουν μετά στη Βουλή. Και να δουν το συμφέρον του κόσμου στο διατάφτα που ήταν εκεί, αρχίσαν να λαϊκίζουν όλοι με αποτέλεσμα. Πάρτε παράδειγμα τον κύριο Παπαδόπουλο που το παραδέχτηκε ότι κακώς δεν ψήφισαμε το πρώτο κούρεμα. Και μετά πια στο δεύτερο, για συμφέροντα του καθενός ξεχωριστά. Και το αποτέλεσμα τι έγινε, έκλεισε η λαϊκή, καταστράφηκε ένα σωρό κόσμο. Και ερχόμαστε σήμερα να βγάζουμε φωτογραφίες. Και να παίρνουμε στα κοινωνικά παντοπολία. Αυτοί που κάναν το δεύτερο κούρεμα, να βγάζουν φωτογραφίες στα κοινωνικά παντοπολία και να παίρνουν μακαρόνια το Πάσχα και φλάουνες για να κάνουμε τους στοχούς. Συγγνώμη, αυτή είναι υποκρισία. Δεν είναι πολιτική αυτή η πράγμα. Επειδή ξεκινήσαμε. Ναι, να ξεκινήσουμε να τα δούμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε με την ανεργία. Και είπα. Και να πάμε και στα υπόλοιπα. Αλλά μην τα βάλουμε όλα μαζί. Το κούρεμα. Μα αυτό δημιούργησε ένα ανεργία. Να κάνουμε νεκροψία του τι έγινε. Συζητάμε για το σήμερα. Ο κόσμος χρειάζεται και για το αύριο. Ο κόσμος και η νεολαία, ο άνεργος, αυτός που υποφέρει από τις κοινωνικές πολιτικές, από τις πολιτικές λιτότητας, από την απουσία κοινωνικών πολιτικών, θέλει να ακούσει τι γίνεται για το σήμερα. Όταν, για παράδειγμα, η Βουλή ψηφίζει δύο νόμους. Ο πρώτος για τις οφειλές κοινωνικών ασφαλίσεων να πληρώνονται από τον κόσμο που τις οφείλει και δεν μπορεί να πληρώσει με 60 δόσεις. Δεν θέλω να κάνουμε δύο διαφορετικές κουβέντες. Δηλαδή, κάποια θέματα λέω που θέτε για να πείσουμε τον κόσμο, ναι. Πρέπει να έχουμε πρόταση για τη ζωή του. Όταν η Βουλή ψηφίζει αυτούς τους νόμους, κύριε Καλατζή, για να πληρώνονται οι κοινωνικές ασφαλίσεις, Φερρυππίν, με 60 μηνιαίες δόσεις, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να πληρώσει, αλλά να μην χρειαστεί να πάει φυλακή. Όταν ψηφίζει νόμο, όταν κάποιο.
ανελαγισμός αυτό το πράγμα. Άρρωστος να μην μπορεί να απολύεται. Και υπάρχει παρόμοια νομοθεσία για τις εγγύους που δίνει προστασία ο νόμος. Και η κυβέρνηση, ο πρόεδρος, προτιμά την υποκρισία του να πηγαίνει ο κόσμος δικαστήριο να σέρνεται για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Εγώ το γνωρίζω και από τη δουλειά μου. Και, και αναπέμπει αυτή την νομοθεσία. Είσαστε νομικός. Αν είναι αντισυνταγματικός ο νόμος, δεν πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτοί οι δύο νόμοι δεν έχουν αναφερθεί στο ανώτατο για αντισυνταγματικότητα. Να σας πω έχουν ότι. Αναπευθεί στην Βουλή. Έχουν αναπευθεί στην Βουλή. Ναι. Ο νόμος ο οποίος έχει αναφερθεί στο ανώτατο, για παράδειγμα, για να τοποθετηθεί το ανώτατο για τη συνταγματικότητα ή όχι, είναι ο νόμος για τις ποσοστώσεις της συμμετοχής γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, που ήταν πρόταση όχι του ΑΓΕΛ, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του ΔΥΚΟ και της ΕΔΕΚ. Και μάλιστα αυτός ο νόμος, να σας πω ότι παρόλο ότι τέθηκε ως πρόταση νόμου, έρχεται ως σε εφαρμογή οδηγίας που είναι στο τελικό στάδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όταν δεν δείχνουμε, λέω τον κόσμο, ότι έχουμε πρόταση για το σήμερα. Όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να διαβουλευτεί με τη Βουλή και να δώσει λίγες μέρες για να εξετάσει η Βουλή την αναπομπή αυτή. Έχει ανατροπή από τον Γενικό Εισαγγελέα. Για να εξετάσει την αναπομπή στις επόμενες. Με τη νέα θητεία και δημιουργεί μια νέα θεσμική κρίση. Πώς θα πείσουμε τον κόσμο ότι η πολιτική με ήττα ή η πολιτική με όμικρο γιώτα πασχίζουν για τα δικά τους συμφέροντα. Λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα με μια πρόταση. Να το κλείσουμε και να αρχίσουμε να βάζουμε. Είναι μια λαϊκίστηση, λυπούμε, διότι είναι νομικός η φίλη μου Αργεντούλα και δεν τα λέει σωστά. Ποιος είναι ο λαϊκισμός? Να σου πω ποιος είναι ο λαϊκισμός. Τώρα τα πρόβλημα της κοινωνίας είναι αυτοί οι δύο νόμοι που έπαιρναν καμία αναπομπή. Όχι, ο πρόεδρος, όπως γνωρίζεις, είναι η στάση, όπως γνωρίζεις πολύ καλά. Ο πρόεδρος. Δεν μιλάς, σε παρακαλώ. Ακούστε με τη διάρκεια. Θέλω να συζητήσουμε το θέμα των νόμων. Διότι τον. Μην πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν μας παρακολουθεί κανένα. Έχει πει 10 φορές τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει νομική συμβουλή που είναι η Γενική Εισαγγελία. Νομίζετε ο κόσμος ότι ο πρόεδρος κάθεται και διαβάζει όλους τους νόμους της Βουλής? Έτσι κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Α, ή έχει σίγουρο ότι αυτός ο, ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Άρα δεν είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχει την ευθύνη. Είναι η νομική υπηρεσία που συμβουλεύει τον πρόεδρο πριν να περάσει ένας νόμος να υπογραφτεί από τον εκάστοτε πρόεδρο ότι αυτός ο πρόεδρος είναι έτσι ή έτσι. Άρα δεν είναι ο νόμος. Δεν είναι δουλειά του πρόεδρου. Ο κύριος Χριστόφιας που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν είναι νομικός. Ποιος έχει την ευθύνη? Την έχει ο πρόεδρος. Ναι, αλλά έχει τον εγώ σύμβουλο. Άρα να μην ρίχνουμε τις ευθύνες του εκάστοτε πρόεδρου. Ξέρετε, πριν 10 χρόνια ο Τάσος Παόπουλος πήγαν λαϊκίστικα όλα τα κόμματα. Έκαναν μόνιμους όλους τους εκτάκτους δημοσίους υπαλλήλους. Ο Τάσος Παόπουλος. Και ο Τάσος Παόπουλος έκαμε αναφορά, το δικαίωμα αναφορά του νόμου στο νόμο δικαστήριο και καλά έκαμε, διότι έπρεπε να προστατεύσει το Σύνταγμα. Και σας λέω ότι εγώ, ένας από τους λόγους που είχα συνοδεύσει ο Παύλος ήταν και αυτός. Διότι όλοι οι εκτάκτοι τον μαυρίσαν. Λοιπόν, ο λαϊκισμός να τελειώνει. Αγαπητέ Μιχάλη, μπορώ να σου πω κάτι. Όταν ο πρόεδρος κρύβεται πίσω από την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ένα λεπτό να πω κάτι. Υπόχρεος. Ναι, σας άφησα να τελειώσω. Είναι υπόχρεος να προστατεύει ο Σύνταγμας. Αφήστε την κυρία Ιωάννη. Όταν ο πρόεδρος, εγώ λέω, κρύβεται πίσω από την γνωμάτευση. Όχι, δεν κρύβεται. Μα δεν με αφήνετε να τελειώσω. Δεν κρύβεται, αφού είναι ψέμα αυτό το πράγμα. Αφήστε να πει την αποθέτηση, κύριε Βασιλείου. Διότι δεν κρύβεται. Να με αφήσετε να μιλήσω. Ολοκληρώστε. Εγώ λέω ότι κρύβεται, μην απαντήσετε. Απαντήστε στη συνέχεια. Είναι η άποψή. Γιατί λέω ότι. Από πού και ως πού ο Γενικός Εισαγγελέας έχει τοποθετηθεί ότι επειδή η Βουλή δεν τοποθετήθηκε επί των νόμων που έχουν αναπεμφθεί εντός 15 ημερών, ότι υπάρχει σιωπηρή αποδοχή αυτών των νομοθετημάτων, των αναπομπών. Δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια πρώτα-πρώτα στο Σύνταγμα. Γι' αυτό το ζήτημα θα καλεστεί να τοποθετηθεί το ανώτατο δικαστήριο. Το ζήτημα που εμένα με απασχολεί είναι, αφού ο πρόεδρος θέλει να προστατεύσει τη συνταγματική νομιμότητα, γιατί δεν επήρε ανάλογες γνωματεύσεις όταν κατατίθεται πριν λίγες μέρες πρόταση νόμου νομοσχέδιων για την ρύθμιση των απεργιών, αν αυτό το νομοσχέδιο εσυνείδε με το Σύνταγμα, και γιατί δεν έκανε αναφορά για το κούρεμα ότι συνιστά παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, και γιατί δεν έκανε αναφορά επίσης ότι
Η νομοθεσία των εκποιήσεων όπως εψηφίστηκε παραβιάζει το Σύνταγμα και τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή, ναι. για το εντάξει, δικαίωμα. Επειδή είναι, θα μιλάω στους αύριο το πρωί. Μου, την πρώτη ναι. απεργία μπορεί να θυμίσει ήταν η κυβέρνηση Χριστόφια. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Δεν κάνουμε συζήτηση. Δεν κάνουμε διαφορά. Θέτει ο καθένα ένα θέμα που δεν μιλούμε. Η πρώτη απεργία που θυμίστηκε από την κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια ήταν του ελεκτέ ανέ κυκλοφορία. Δεν πρέπει να υπάρχει. Βάλουμε σε μια σειρά. Να ξεκινήσουμε με την ανεργία. Λοιπόν, όλα αυτά που συζητάμε, είτε το κούρεμα, είτε οι εκποιήσεις, είτε η οικονομική κατάσταση, έχουν ένα πυρήνα, ο οποίος είναι αυτός που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά. Γιατί μάλιστα. όταν δεν έχεις δουλειά, δεν θα μπορείς ούτε να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου, ούτε να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις της οικογένειάς σου και πολύ περισσότερο δεν θα μπορείς να επιβιώσεις με τον τρόπο που έχουμε μάθει. Τουλάχιστον με μια... Να σου πω εγώ τι προτείνω. Να καταλάβουμε πόσον έχει πληγεί ο κοινωνικός ιστός. Όχι, δεν πείσαμε. Κύριε Καλατζή, θα καταλάβουμε πόσον έχει πληγεί ο κοινωνικός ιστός. Μόλις ξεκινήσουν οι εκποιήσεις, όπου οι ανθρώποι οι οποίοι έχουν χάσει τις δουλειές τους, καλούνται να πληρώσουν δάνεια. Σε δύο μήνες θα γίνονται εκποιήσεις, αλλά δουλειές δεν υπάρχουν λοιπόν, να εργαστούν. Να μπούμε στο διαδάφτα. Ούτε και προστασία αυτών που θα χάσουν τα σπίτια τους. Εγώ λέω ότι η πολιτική και η κυβέρνηση ως εκ τούτου έχει υποχρέωση να προτείνει μέτρα κοινωνικής προστασίας. Εδώ είναι που κρινόμαστε. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόστηκε και από ό,τι είχε παταγωδό. Κάθε πέντε, στα πέντε χρόνια δεν κυβέρνηση. Να μην έχουμε κοινωνικές πολιτικές. Κοινωνική πολιτική με το πώ την βλέπει ο καθένα. Διότι κάθε έναν ευρώ που δίνει. Τι δίνεις, να κάνουμε για του ασθενεί. Πετε μου τι άκουσμε, για του ρωτάτε του εσεί που του έκαμε διάστεγου. Α, εσεί που του αφήσετε στου δρόμου. Λοιπόν, αφήστε με να μιλήσω. Δεν είμαστε στο δικαστήριο, αγαπητοί. Αφήστε να μιλήσω στου δρόμου. Εμεί έκαμε την ενεργεια από το 16% στο 12% σήμερα. Εντάξει, δεύτερον, εγώ λέω σαν συγκεκριμένα μέτρα, παραδείγματος χάρη, όταν είπαμε να μπουν κάποια λεφτά στις μικροπεσιές επιχειρήσεις για να μπορούν σιγά σιγά να προσλαμβάνουν κόσμο. Εγώ προσωπικά πρότεινα σχέδιο στο Γραφείο Εργασίας, πράγμα το οποίο δεν τα ακούσετε από κάποιον και θα γίνει φέτος, να γίνει σχέδιο για πάνω των 50 χρόνων, ώστε ένας που είναι 55, 52, 58 και είναι πολύ δύσκολο να προσδευτεί σε εταιρεία, όπως τα παρόμοια σχέδια που γίνονται για άνεργους τυχούς, να γίνει αυτό σε ενήλικες, διότι είναι γονείς μου, έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Έχω την διαβίωση του Γραφείου Εργασίας ότι θα γίνει φέτος. Ένα παράδειγμα. Και με ένα ερώτημα. Ναι, με αυτά πράγματα. Όχι, όχι, είναι πολύ προσωπικό. Ασκείται προσωπική πολιτική. Ιδέες είναι αυτές. Ναι. Η πολιτική είναι ιδέες. Φαντάζομαι ότι τα κόμματα κάνουν τις προτάσεις. Ποια κόμματα, έτσι είμαι σε κόμμα. Είμαι δημοτικός σύμβουλος. Καλά, φαντάζομαι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Μα δεν σημαίνει ότι είναι βουλευτής, καταλάβει ή γνωρίζει για κάποια ζήτηματα. 100 δημοτικοί σύμβουλοι να κάνουν δημοτική. Όχι, εγώ η δουλειά μου είναι ασχολούμαι με την καρδιά και την ενεργία. Είναι και η δουλειά μου αυτή, γι' αυτό το κάνω. Όπως παραδείγματος χάρη. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Το Summer School που γίνεται πέρσι για πρώτη φορά στα δημοτικά σχολεία. Εγώ το είχα εισηγηθεί πριν 5 χρόνια, τα έχω γραπτός. Βγήκε ο ίδιος ο υπουργός, ο πρώην ο Δημοσθένους, με συγχάρηκε δημόσια στην τηλεόραση. Πραγματοποιήθηκε πέρσι με την κυβέρνηση αυτή. Έγινε για πρώτη φορά πιλωτικά summer school από δημόσια σχολεία. Φύγαμε πάλι από την όχι, δεν φύγαμε. Είναι απτή. Όχι, τα θέματα δεν είναι τούτα. Και είναι το θέμα ένα νόμο ο οποίο δεν επηρεάζει τη ζωή κανενός ανθρώπου. Προσδιορίστηκαν ένα σωρό δάσκαλοι άνεργοι. Και φέτος θα γίνει σε όλα τα σχολεία. Φέτος το καλοκαίρι. Μιλούμε για ουσιαστική πολιτική για να προσλάβει άνεργου. Αυτή είναι η πολιτική. Το να συζητώ ότι τι θα κάνω ω άνεργου. Αυτό θα κάνω ω άνεργου. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, δεύτερο, για του άστεγου και τα δάνεια. Μπορεί να επέμβει η Βουλή, εάν εγώ παραδείγματος χάρη έχω μια εταιρεία και μου χρωστά κόσμο λεφτά. Μπορεί να έρθει η Βουλή, να έρθει και σε μένα η Βουλή και να πει όσοι χρωστούν του κύριου Μιχάλη Βασιλείου στα δίδακτρα του, στο φροντιστήριο του. Να έρθει η Βουλή να τα επέμβει να το πληρώνει με δόσεις. Όχι, αυτό προσπαθεί ο λαϊκισμός, αυτό προσπαθεί να κάνει. Να... Μπορεί να βάλει ένα δίκτυο προστασίας. Κοιτάξτε, επειδή ο κόσμος είναι απερπισμένος. Και... Ναι, και... αλλά δι... να σας πω δεν καλύτερα. Κύριε Καλατζή, ναι. Με συγχωρείτε. Ναι. Επειδή έχω το πλεονέκτημα το ότι είμαι δικηγόρος, λέω στον συνάδελφο ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ότι το δικαίωμα στη στέγη πέραν από τα άλλα δάνεια και χρέη. Τώρα. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό που σας λέω. Το δικαίωμα στη στέγη προστατεύεται από το Σύνταγμα. Επιδοτούν ενίκιο. Γι' αυτό και η νομοθεσία μέχρι σήμερα, εκεί όπου γινόταν εκποίηση κατοικίας,
Περνούσε από την κρίση του δικαστηρίου, κύριε Καλατζή. Αν θα βγάζαμε τον άνθρωπο αυτόν στον δρόμο και πόσον από το πληστηρίασμα θα παίρναν οι τράπεζες. Ήρθε η Τρόικα και η κυβέρνηση. Από αφορμή του ότι έπρεπε να συντομεύσουμε τον χρόνο των εκποίησεων και απάλληψε το δικαίωμα στη στέγη. Δηλαδή, χρωστάτε, έχετε υποθήκη το σπίτι σας, το παίρνει η τράπεζα, το πληστηριάζει σε δύο μήνες και εσείς μένετε στους δρόμους. Ποια είναι η λύση που πρέπει να γίνει? Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι τα ζητήματα εδώ δεν είναι προσωπικά. Ναι, τι θα γίνει? Το πρώτο σε ό,τι αφορά στο δικαίωμα στη στέγη, ναι, επιμένουμε ότι θα πρέπει να επανέλθει η συνταγματική προστασία της προστασίας του δικαιώματος της στέγης των ανθρώπων. Εάν κάποιος δηλαδή έκτισε ένα σπίτι μισό εκατομμύριο, μα μιλάτε λαϊκίστικα. Το δεύτερο είναι απάτη το ψηφοφόρο. Εάν κάποιος χρωστά μισό εκατομμύριο που χτίζει μια σπίτι με πισίνα, είναι πρώτη στέγη. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά την ανεργία. Επειδή τα ζητήματα, όπως είπα, δεν είναι προσωπικά δικά μου, εγώ εκφράζω εδώ τις θέσεις της αριστεράς. Διαπιστώνεται με στοιχεία ότι έχουμε τους ψηλότερους δείχτες ανεργίας. Ένας στους τρεις νέους είναι άνεργος. Έχουμε την πέμπτη χειρότερη θέση στην Ευρώπη. Φτιάμε εμείς γι' αυτό. Έχουμε την πρώτη χειρότερη θέση στην μακροχρόνια ανεργία. Και εμείς ως αριστερά. Και ο Νίκος Αναστασιάδης. Έχουμε την πιο γρήγορη μείωση. Υπάρχει αύξηση των μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται περίπου στις 64.000 άτομα. Και αυτό φταίμε εμείς. Εμείς έχουμε προτείνει ως ΑΚΕΛ συγκεκριμένα μέτρα ως δείχτη προστασίας αυτών των ανθρώπων. Καλά, είναι αυτό που είπα στην αρχή, κυρία Ιωάννου. Τα προτείνετε ως αντιπολίτευση, ως κυβέρνηση. Αυξήσατε την ανεργία. Την εκτοξεύσατε. Όχι, δεν την πήραμε από τρεις. Κοιτάξτε, κύριε Καλατζή. Δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση. Θα μιλήσετε, αλλά. Δεν σταματάτε, κύριε. Όταν είχαμε τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας, ήσασταν εσείς. Σήμερα καλείται να ψηφίσει για το σήμερα και για το αύριο. Θα επιλέξει τις πολιτικές που έχει ενώπιον του. Δεν είναι μια κυβέρνηση, Χριστόφια, η οποία έχει κριθεί από τον κόσμο. Σήμερα, εγώ το δέχομαι, έχει κριθεί. Το δημόσιο χρέος ήταν 39% και ποιος τον είδαμε. Αν ένας πάνω στο λαό δεν θα με. Όταν δεν σταματά, κυρία Γιάννη, δεν θα σταματά. Ούτε και εσείς σταματάτε. Σήμερα κρίνονται οι πολιτικές της διακυβέρνησης και ο δημοκρατικός συναγερμός που τις εκφράζει και οι πολιτικές προτάσεις της αριστεράς. Εγώ θα επανέλθω, κύριε Βασιλείου, ότι ακούμε το ΑΚΕΛ ότι έχει προτάσεις, έχει λύσεις για την ανεργία. Είχατε και εσείς, καλέ. Περιμένετε. Είχατε και εσείς ως αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ότι δεν τις έχετε ως κυβέρνηση. Εμείς παραλάβαμε 16% ανεργία. Κυρία Αργεντούρα, σε παρακαλώ. Κυρία Ιωάννου, να σεβαστούμε λίγο τη συζήτηση. Δεν είμαστε στο δικαστήριο. Κύριε Βασιλείου, να αφήσει το νόμο τη. Δεν θέλω τι θέσει σου. Οι θέσει είναι στον κόσμο. Οι θέσει είναι αοριστολογίε και γενικολογίε. Όταν παράβει 16. Δεν θα κάνω τίποτα. Σήμερα ξέρω ότι πήραν τηλέφωνο με άτομα ότι του κόβουν το ρεύμα. Εμένα 15. Και εσύ σου λέω. Έχετε κάτι να του πείτε. Εμεί επαναλαμβάνουμε. Βεβαίω όμω να πούμε. Να φύγω. 16%. Πού θα πάνε αυτοί που του κόβουν το ρεύμα. Λοιπόν, κυρία Ιωάννου, κυρία Ιωάννου. Χτε μα είπε να σταματήσει. Τώρα νομίζει ότι. Τώρα νομίζει ότι η συμπεριφορά σου είναι σωστή. Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, ολοκληρώστε. Είναι σωστή η συμπεριφορά σου. Ολοκληρώστε. Μίλησε πάρα πολύ. Αφού δεν σταματά να μιλήσει. Κάνω εγώ τι ερωτήσει, κύριε. Δεν σταματά να μιλήσει. Ολοκληρώστε, κύριε Βασίλη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω 16% ανεργία. Μειώθηκε στο 12 στα 3 χρόνια. Με μια κυβέρνηση. Ψεύτικα που μα λέτε. Ψεύτικα τα λε εσύ. Ενημερούν και ο κόσμο δυστυχεί. Τούτα τα λέτε σε αυτού που δεν καταλαβαίνω. Ολοκληρώστε, κύριε Βασίλη. Μιλούμε για χιλιάδε κόσμο. Έτσι, με όλα τα στραβά που έγιναν, με ταμεία άδεια. Σήμερα αρχίσαν οι δείχτες να ανεβαίνουν. Και δεν σημαίνει βεβαίως ότι οι δείχτες αν ανεβαίνουν ότι αρχίζει και ευημερεί ο κόσμος, αλλά η μείωση της ανεργίας είναι ένας πραγματικός δείχτης. Ο ρυθμός ανάπτυξης μιας οικονομίας που δείχνει ακριβώς το τι γίνεται, όταν εξηγήσαμε αυτή η κυβέρνηση ήταν πλην 1,5% και τώρα είναι στο σύν 1,5%. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ. Σας πω κάτι. Με αυτόν το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταλαβαίνω. Μιλάτε για, μιλάτε για τα αυτά που ξέρετε και αυτά που δεν ξέρετε. Κύριε Βασιλείου, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Συντονίστε διαφορετικά τι να συζητήσω. Μιλάτε για το σύν πλην από το 16, το 12 κτλ. Εγώ θα σας πάρω τον κύριο Γιώργο που είναι 55 χρονών και είναι άνεργος. 6 μήνες. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε το σύν, ούτε το πλην, ούτε η μείωση, ούτε οι δείχτες. Δεν διαφωνώ. Τον ενδιαφέρει πότε θα βρει δουλειά. Δεν διαφωνώ. Λέω όταν από το 16% πιέσει το 12% κάποιος κόσμος, πολλές χιλιάδες κόσμος, έβρει δουλειά.
Πώς θα γίνει διαφορετικά δηλαδή. Θα έρθει να πιάσουν τον λαϊκισμό ότι αύριο το πρωί να δώσουμε τα λεφτά να πάει ο κόσμος δουλειά για να μην δεν το θέλει. Πώς θα γίνει διαφορετικά. Δεν θα γίνει. Πώς θα γίνει. Θα πρέπει να γίνουν τομές στον τουρισμό, στη βιομηχανία, σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας για να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να γίνει. Με απτά ζητήματα, όχι μόνο λαφαζανιό. Το να λέμε λαφαζανιό στην Κυπριακή να γίνει το Α, το Β, το Γ που βλέπονται στα μπέλε, στα highway, να δώσουμε στου κουρεμένου, να το δώσουμε. Πού να τα βρούμε να τα δώσουμε, ποιο θα τα βάλει. Α ζήσουν σκιάζα και ντούλε αύριο να διάσει 1.000 ευρώ το μήνα για να πάει σε ένα έργο, θα το κάνει, ε θα το κάνει. Έστω, θα το κάνει, ε θα το κάνει. Αλλά να βρούμε μούριν και λαγισμό, θα το κάνουμε. Τελεία. Κύριε Καλατζή, ναι, εγώ κύριε, αυτό γάμα. Το οποίο λέω είναι ότι. Οι αριθμοί ευημερούν και δυστυχώς σε αυτούς τους αριθμούς που ανέφερε ο κύριος Βασιλείου. Ναι, αλλά αν δεν ευημερήσουν οι αριθμοί, δεν θα ευημερήσουν. Δεν περιλαμβάνεται, αυτό ήθελα να πω. Δεν περιλαμβάνονται οι 30.000 άνθρωποι νέοι που έχουν μεταναστεύσει για εργασία. Δεν είναι 30.000. Οι άνθρωποι οι οποίοι επειδή δουλεύουν part-time και παίρνουν από 350 ευρώ μέχρι 500, θεωρούμε ότι είναι ενεργά στην απασχόληση, ενώ οι θέσεις εργασίας έχουν γίνει split. Πέστε μας πώς είναι αριθμό πρόεδρος της ενεργείας. Κάνετε το ίδιο που... Όχι, να μας πει ερώτηση έκαμε, να μας απαντήσει. Εμείς εισηγούμαστε ότι θα πρέπει με κοινωνικά μέτρα προστασίας πρώτα-πρώτα να στηρίξουμε τους άνεργους. Έχουν κόστος τα κοινωνικά μέτρα προστασίας. Να ξεκινήσει η ανάπτυξη, εμείς αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Πώς θα ξεκινήσει η ανάπτυξη. Εμείς ζητούμε ανάπτυξη και να πληρώσουν τα κόστα κατά αναλογία. Τα κέρδη. Σήμερα έχουν αυξηθεί τα κέρδη των εταιριών και μειώνονται τα εισοδήματα του άλλου 90% του πληθυσμού. Υπάρχουν στοιχεία, αν μου επιτρέπει ο αγαπητός συνάδελφος, είναι σύμφωνα με την υπηρεσία του Eurostat, έχει μεγαλώσει η εισοδηματική ανισότητα. Άρα κάποιον τα εισοδήματα ανεβαίνουν σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας. Η αναλογία του 20% των φτωχών... Άμα μιλάτε και δύο δεν θα ακούγεται κανένας. Η αναλογία του 20% των πλουσιότερων με του 20% των φτωχότερων έχει μεγαλώσει η ψαλίδα. Αυτό δείχνει ότι δεν λαμβάνεται. Έχετε 5 εκατομμύρια στο λογαριασμό του Αγγέλ, γιατί δεν τα διάτε στους φτωχούς. Συνάδελφε, σα συνάδελφο, είμαι συνάδελφο. Έχετε 5 εκατομμύρια στο λογαριασμό, δεν τα διάτε. Γιατί δεν τα διάτε στον κόσμο. Πώ γίνεται, αφού τώρα λε, όταν μου λε τώρα οι εταιρείε κάνουν κέρδο, είναι κατάρα. Είναι λύση αυτή. Κύριε Βασιλείου, μίλησε για άλλο πράγμα. Όχι για το κέρδο. Οι εταιρείε κάνουν κέρδη. Για το άνοιγμα της ψαλίδας. Πάμε στην άδεια να μην κάνουμε κέρδος, να την πνίξουμε, να τα δώσει στους φτωχούς. Αφήστε να ολοκληρώσουμε. Δεν είπαμε να πνίξουμε τις εταιρείες. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει πιο δίκαιη κατανομή των βαρών για να γίνει και μια σωστή κοινωνική πολιτική. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλον ο κόσμος να πεινά, να υποφέρει. Οι νέοι να εγκαταλείπουν τη χώρα μας γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε το 10% αυτών των εταιριών. Κυρία Ιωάννου, κύριε Βασιλείου, επειδή τέθηκε και ένα θέμα από την αρχή για το ότι συγκρούνται δύο κόσμοι. Δύο φιλοσοφίες. Ναι, δύο φιλοσοφίες. Εδώ έχουμε μία φιλοσοφία υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ο Δημοκρατικός Συνεδρισμός. Δεν έχει άλλον τρόπο. Υπέρ του κρατικού παρεμβατισμού και της ρύθμισης. Και της ευημερίας των ανθρώπων. Μα δοκιμάστηκε η πολιτική αυτή. Και ο Δημοκρατικός Συνεδρισμός. Πιστεύει ότι η ευημερία. Κύριε Καλατζή, δοκιμάστηκε αυτό το σύστημα. Και απότυχε παταγωγός. Κοιτάξτε όμως. Κοιτάξτε όμως, κύριε Βασιλείου και κυρία Ιωάννου. Έχουμε έναν οριμαγδό σκανδάλων στον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικός τομέας. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, όπως έχουμε και έναν οριμαγδό σκανδάλων στο δημόσιο τομέα. Πάντα υπήρχαν τα σκανδάλια. Από ΣΥΤΑ κτλ. Συνεπώς, το θέμα είναι το μείγμα και όχι αν ο ιδιωτικός τομέας είναι καλύτερος από τον δημόσιο. Όχι, δεν είπαμε εμείς αυτό. Λοιπόν, απλά εμείς λέμε... Να συνεχίσει. Όχι, ο κύριος Βασιλείου. Ότι εντύπωση σεβασμός. Τα σκάνδαλα, από πού ξεκίνησα. Δεν είναι αυτή η κυβέρνηση που άρχισε τα σκάνδαλα. Προηγουμένως δεν είχε σκάνδαλα. Γιατί όλοι εσείς όπως άντια ποτέ δεν έβγαλαν κάποιο σκάνδαλο. Όλα αυτά τα σκάνδαλα γίνανε σήμερα. Μα δεν είσαστε εσείς που όλα αυτά τα σκάνδαλα για σήμερα. Ο γενικός ελεκτής είναι η ανεξάρτητη θεσμή. Ποιος θέλει το γενικό ελεκτή. Είναι η ανεξάρτητη θεσμή. Καλά, πριν είχε σκάνδαλα. Δεν είδαμε να τους στηρίζετε κιόλας. Πριν δεν υπήρχαν γενικοί ελεκτές. Δεν είναι αυτό το ζήτημα σήμερα. Κυρία Ιωάννη, δεν μπορείτε να σιωπήσετε 5 λεπτά. Μα 5 λεπτά μπορεί να σιωπήσετε. Το ζήτημα είναι. Μα ποιο ζήτημα καλέ. Να κάνουμε προτάσεις στον κόσμο. Μα δεν έχετε προτάσεις. Οι προτάσεις είναι παταγωγός. Ολοκληρώστε κύριε Βασιλείου. Έχετε δοκιμάσει. Και έχουμε τους δείκτες. Έχει πάρει 39% το δημόσιο χρέος επί Τάσου Βαόπουλου, το 8%,
και το παράδοσετε 95. Ξέρετε τι σημαίνει. Μπορεί να είστε δικηγόρος, αλλά δεν τα ξέρετε όλα. Κάντε το, τα ξέρετε, να διαβάζετε. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Όταν μιλούμε στον κόσμο και πουλούμε φούμαρα, διότι τις 23 του μήνα... Εντάξτε, άλλα ρωτάω, άλλα απαντάει ο καθένας. Εγώ σας ρώτησα και τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Εγώ λέω ότι αν δεν δώσεις ανάπτυξη στον τομέα που μπορεί να απορροφήσει θέσεις εργασίας, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και όσο ψηλώνεις τις φορολογίες, τόσο περισσότερο δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα οικονομικό και για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και για τις, να μην βάζουν κοινωνικές ασφαλίσεις στις εταιρείες. Με αυτό και δημιουργείται μια μεγάλη στρέβλωση. Άρα πρέπει να έρθει το κράτος, το οποιοδήποτε κυβέρνηση, να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα, ώστε εφόσον φύγει από τις ζημιές του μια εταιρεία και περάσει στο κέρδος, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να προσλάβει θέσεις εργασίας, να έχει θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Διότι, δεύτερο, αν μια εταιρεία είναι υγιής και πληρώνει τις φορολογίες της, τα ΦΠΑ της, τα κοινωνικές της ασφαλίσεις, σημαίνει ότι το κράτος άμεσα θα έχει έσοδα και μετά έσοδα το κράτος θα έρθει να κάνει έργα υποδομής. Θα χτίσει σχολεία, θα κάνει δρόμους, θα κάνει λιμάνια. Κοινωνική πολιτική. Και μετά θα κάνει και κοινωνική πολιτική. Όταν δεν έχεις μία στο συστάρι, πώς θα κάνεις κοινωνική πολιτική. Μα είναι εύκολο να θεωρούμε ότι το κράτος είναι ένας εχθρός, ένας παμπούλας, γιατί έτσι τον θεωρεί η κυρία Γαρνή, το κράτος ένας εχθρός του λαού, το οποίο τον κυριακά από πίσω. Εάν το κράτος δεν είναι υγιές και δεν έχει καλά ταμεία, δεν τα εισπράττει τα έσοδα του, πώς θα χτυπήσει να δώσει παραδείγματος χάρη την κοινωνική πολιτική το ΕΕ, που μπορεί να μένει το πιο τέλειο. Αλλά ξέρετε ότι μέχρι τώρα επέρναν 55.000 άτομα οι περισσότεροι ψεύτες. Μα ήταν 55.000, αφού εφάνηκε από τις αιτήσεις. Μιλάμε για 55.000 οι περισσότεροι ψεύτες. Τώρα 22. Είναι τώρα 22 δικαιούνται. Έχει γίνει σύμπτυξη. Όταν κάποιος είχε πάρα πολλούς. Είχε πάρα πολλούς από τις 55.000. Είχε και ανθρώπους που εκμεταλλεύονταν το σύστημα. Διότι ένας με ένα ρουσφέτσι, με έναν αυτός. Είχε ανθρώπους που εκμεταλλεύονταν το σύστημα. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί που δεν δικαιούνταν έπαιρναν και με αυτά τα λεφτά τα πληρώνουμε εμείς. Κάποιος τα πληρώνει. Δεν είναι ένα ταμείο το οποίο κόβει λεφτά και δεν του κόβει. Ξέρετε, όταν αναφέρθηκα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, ήθελα να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι οι ιδιωτικοποίησεις. Για να μπορέσουμε λίγο-λίγο να μην μείνουμε στα ίδια κοιτάξια. Επειδή ο κύριος Βασιλείου φαίνεται ότι και από την τελευταία του τοποθέτηση εκφράζει ακριβώς αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Δηλαδή, κίνητρα και ελεύθερον το ιδιωτικό κεφάλαιο να αναπτυχθεί. Και κάποια στιγμή, λέει ο κύριος Βασιλείου, κάποια στιγμή θα κάνουμε και κοινωνική πολιτική. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο επήγει σήμερα στον τόπο μας είναι να γίνουν μέτρα, να ληφθούν μέτρα κοινωνικής προστασίας των ανθρώπων που έχουν πληγεί από το κούρεμα, από την απώλεια της δουλειάς τους, δυστυχώς το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν είναι κοστούμι που μπορεί να χωρέσει, κύριε Καλατζή. Τα χρήματα που θα βρεθούν εδώ είναι. Μας απαντά. Ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι. Αφού χρειαζόμαστε χρήματα για να κάνουμε κοινωνικές πολιτικές, τους ημικρατικούς οργανισμούς, για να έρθω στο δικό σας θέμα, που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν κοινωνικές πολιτικές, γιατί πάμε τους κερδοφόρους ημικρατικούς οργανισμούς να τους πουλήσουμε, να τους χαρίσουμε στο ιδιωτικό. Για ποιο λόγο αυτά τα λεφτά να μην κρατηθούν για να γίνουν κοινωνικά έργα. Ξέρετε, και σας πω ακόμα κάτι. Η κυβέρνηση έχει κόψει ξέρετε 330 πόσο, ξέρετε εκατομμύρια. Πόσο μαστίχησαν αυτοί. Κυπριακές αερογραμμές, γύρω Σύπρια. Αφήστε αυτές τις Κυπριακές αερογραμμές. Εμείς τα πληρώνουμε. Οι υπόλοιπες ημικρατικοί οργανισμοί. Μα δεν ήταν μόνο αυτοί. Ήταν είναι οργανισμός για τις πατάτες, γάλακτος. Δηλαδή, τι να σας πω. Δεν είναι για αυτούς που είπαμε. Εμείς εδώ θα καταντήσουμε, κύριε Καλατζή, να γίνουμε μια τεράστια επιχείρηση και το κράτος δεν ξέρω μέχρι πού θα περιοριστεί. Εμείς λέμε ότι πάγια η Κύπρος στηριζόταν στη μειχτή οικονομία, θα πρέπει να κρατήσουμε το δημόσιο τομέα ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε στη συνέχεια κοινωνικές πολιτικές. Ο κύριος Βασιλείου που λέει ότι θέλουν να κάνουν κοινωνικές πολιτικές δεν μας είπε πώς θα τις κάνουν σε κάποιο στάδιο, εκτός αν εννοεί ότι αυτόν το ελάχιστον εγγυημένο που έχει αποβάλει κόσμο από την κοινωνική προστασία, δυστυχώς, γιατί κάποιος μπορεί να έχει ένα χωραφούδι
ή μπορεί να έχει κάποιες καταθέσεις στο όνομα του παιδιού του που δεν μπορεί να τις πάρει και δεν μπορεί να πάρει ελάχιστο εγκείμενο. Ξέρετε ότι ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να πάρει ελάχιστο εγκείμενο δεν έχει ούτε κάρτα νοσηλείας στο νοσοκομείο. Γιατί η κυβέρνηση έχει αποκόψει 330 εκατομμύρια, έχει μειώσει τα κονδύλια στην υγεία και δεν τα έχει επιστρέψει πίσω ούτε τα λεφτά των νοσηλείων που πληρώνει ο κόσμος, ούτε τα λεφτά τα οποία συμβάλλουν. Εξήγησε ο κ. Παμπορίδης προχθές, νομίζω. Ναι. Ότι... Τι θα τα κάνουν αυτά, όχι, θα κρατήσουν τα παράκατα μαξιλάρι. Από μειώσεις προσωπικού και μειώσεις μισθών κτλ. Κύριε Γαντζή, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει ιδιωτικός και δημόσιος τομέας. Δεν υπάρχει κανένα δίχτυ προστασίας του κόσμου. Βάλτε μια ταινία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Μιλάς αφορολογητά. Δεν μιλάω αφορολογητά. Είπες ότι θα πουληθεί. Ποιος οργανισμός θα πουληθεί. Η αρχή λιμένο που είναι η μόνη που να γίνει είναι πουλά υπηρεσίες. Δεν πουλιέται το λιμάνι αν δεν το ξέρεις. Ναι. Δεν πουλά κανένα λιμάνι. Και με τη ΣΥΤΑ τι θα γίνει. Πού να γίνει τη ΣΥΤΑ, να μιλήσουμε μια ΣΥΤΑ. Γιατί αφήσει. Θα μιλήσουμε μια ΣΥΤΑ. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η πρώτη. Τώρα η πρώτη είναι η αρχηρημένο, η οποία είναι το μοναδικό λιμάνι στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο που δεν είναι υπό αυτό το καθεστώ. Στην Ελλάδα που κάνουν απεργίες ένα μήνα, γιατί δεν μιλά κανένα για την Κόσκο όταν πήγαινε και νοικιάσει. Να έρθουν εταιρεία που θα νοικιάσει το λιμάνι. Δεν θα μπορούσαμε το λιμάνι σε κάποια εταιρεία. Μάλιστα. Ναι. Θα νοικιάσουμε μια καρτίνα. Την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επειδή δεν γνωρίζει τι σημαίνει λιμάνι, δεν γνωρίζει ούτε ένα στου 100 τι γίνεται το λιμάνι. Μάλιστα. Τώρα είναι άδειο το λιμάνι, θα δει του χρόνου τι θα γίνει το λιμάνι. Και τι θα γίνει να κερδίσει η κυπριακή κοινωνία. Διότι θα παίρνει το 63% το κυπριακό κράτο από τον τζίρο που θα παίρνει η εταιρεία. Κάτι που δεν το παίρνει τώρα. Έτσι, διότι τώρα είτε 100 πληρωθούν τον μήνα, είτε ένα, δεν υπάρχουν κέρδη της αρχής λιμένων. Ο κύριος Βασιλείου νομίζει ότι ζούμε στο εξωτερικό. Το κέρδος όμως δεν είναι έτσι. Το κέρδος αν μπορούσε να κερδίσει ας πούμε 10 εκατομμύρια, έχει κέρδος, ενώ το ίδιο λιμάνι μπορεί να πάρει 100 εκατομμύρια. Άρα αν μιλούμε με φιλοσοφία της κυρίας Ιωάννου, να μιλούμε τα 10 εκατομμύρια, διότι όταν πάρει το κράτος 100 εκατομμύρια, τότε θα κάνει και κοινωνική πολιτική. Αυτό θέλω να πω. Νομίζετε ότι ζούμε στο εξωτερικό. Επειδή δεν θα συμφωνήσετε, καταγράφουμε την. Νομίζετε ότι ζούμε στο εξωτερικό. Την διαφορά άποψη που έχετε. Την κοινωνική πραγματικότητα. Ζει εκτό κύκλου, βέβαια. Ναι, ζω εκτό κύκλου. Εκτός πραγματικότητας. Μάλλον δεν έχετε συναντήσει τη φτώχεια. Είμαι κάθε μέρα. Δεν έχετε συναντήσει. Εγώ είμαι από οικογένεια 7 παιδιών και ξέρει. Άρα μην μου λες εμένα ότι τώρα δεν θα κάνουμε διαχωρισμό διαχωρισμό ευαισθησίας. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Διαφωνείτε. Καταγράφετε διαφωνία σας. Δεν θα βγάλουμε τίποτα, ούτε θα συμφωνήσετε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πρέπει να καταθέσουμε στον κόσμο προτάσεις, κύριε Καλατζή. Εγώ είπα την πρόταση. Ναι, έχω... Συγκεκριμένα, αν παίρνει 10 εκατομμύρια, το κάνουμε 100. Ωραία. Εσύ πες μου το ποσό. Εσάς η πρόταση σας είναι να προστατεύσουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο. Θα δημιουργηθούν 2.000 εργασίες. Για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Μα ποιον κεφάλαιο. Να σας πω κάτι. Οι πολίτες και οι ψηφοφόροι, όπως τουλάχιστον καταγράφεται στις μετρήσεις που γίνονται και όχι τώρα τις προεκλογικές, διαχρονικά, επιρρύπτουν ευθύνες για την κατάσταση και στο ΑΚΕΛ και στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτή τη διελκυνιστίδα, έχω την εντύπωση ότι δεν θα πιστούν ότι δεν έχετε ευθύνες. Διότι έχουμε σταματήσει να πληρώνουμε λαγίστικα. Διότι πρέπει να κάνουμε διαζύγιο με τον λαϊκισμό. Συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τον λαό. Γι' αυτό ο κόσμος απαξιώνει. Διότι όταν τρώμε του κόσμου ψέματα, και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος οικονομικά, νομικά, έτσι. Και δεν του λέμε την αλήθεια, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα απλώς καταστροφική πολιτική. Είναι αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό αναφέρα το παράδειγμα του Δήμου Λέμεσου. Λοιπόν. Το οποίο παράδειγμα το λέει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Διότι όταν είσαι στην πολιτική, είσαι εκεί για να δημιουργάς, όχι για να καταστρέφεις. Όταν λέμε ότι επιβιώθηκε ενεργεία, ας πούμε, κατά 30.000 ή κατά 60.000, μα τι κάνει το αυτό, τι να κάνουμε, πού να βρούμε τα έσοδα ένα κράτος, κατά την άποψη σου. Είναι πλασματική. Κατά τη φτωχή σου άποψη. Είναι θέμα. Διότι από αυτά τα πράγματα είμαι βέβαιος ότι δεν καταλάβεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν καταλάβω τίποτε. Δεν καταλάβεις αυτά τα πράγματα, γι' αυτό μιλήσεις. Κύριε Βασιλείου, δεν καταλαβαίνω από λιμάνια. Και να μιλάς ότι δεν έγινε το α, είναι το β. Και όταν δεν αντιλαμβάνεσαι, θα μας ακούσει ο κόσμος. Σας ακούει ο κόσμος, οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι οποίοι δεν
μπορούμε, να, μπορούμε να, να το σταματήσουμε. Λοιπόν, εδώ δεν συμφωνείτε. Τελειώνει, ούτε πρόκειται να συμφωνήσει εδώ. Μα δεν μας είπε πως να πιάσει δουλειά. Αυτό είναι η διαφωνία μας. Κύριε Ιωάννου, δεν μας είπε πως να πιάσει δουλειά. Εδώ κρίνονται οι πολιτικές. Εγώ λέω ότι αντί να αναπτύξει πως θα γίνουν δουλειές, και λέει θα αόριστα. Αντί να αναπτύξει η κυβέρνηση κοινωνικές πολιτικές προστασίας του κόσμου. Ακούσαμε χτες τον κύριο Ναδέρο Φινοφίτου να μας λέει ότι οι ευάλωτες ομάδες πρέπει να φύγουν από την ειδική κατηγορία του ρεύματος. Ναι, κύριε Αγγλωφίντου, ρε, αρχή δεν ήταν έτσι οι δηλώσεις. Δεν ήταν έτσι. Ναι. Όχι, ήταν. Είχε πει ο κύριο Νεοφύτου ότι δεν θα πρέπει να ασκεί κοινωνική πολιτική η ΑΕΚ, αλλά να αναλάβει το κράτος. Ναι, η ΑΕΚ όμως μην ξεχνούμε ότι είναι ένας ημικρατικός οργανισμός. Είναι ένας δημόσιος φορέας. Άλλη δουλειά της ΑΕΚ, άλλη δουλειά του κράτους. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Άλλη δουλειά της ΑΕΚ, άλλη του κράτους. Για να ασκείται δημόσια πολιτική. Λοιπόν, αυτό είναι η διαφορά του χαρακτήρα. Ούτε εδώ τα βρήκαμε στις ιδιωτικοποιήσεις, ούτε στην ανεργία. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Να τα διαλύσουμε όλα. Όχι, να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι που μπορείτε. Δεν είπα εγώ να τα διαλύσουμε. Μάντζι, πες μια πρόταση. Πρέπει να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Μα η κοινωνική πολιτική θέλει λεφτά. Θέλω να σα πω σήμερα. Θέλει λεφτά η κοινωνική πολιτική. Να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι. Εσεί οι δικηγόροι να συνεννοηθείτε. Συγγνώμη, δεν μα ακούει κανένα. Λοιπόν. Να βάλουμε μία. Δεν μας έχετε εξηγήσει πώς ανέβηκα. Μία τελεία. Να βάλουμε μία τελεία, να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ένα σύντομο διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί σας. Δεν καταδέχομαι να συζητώ μαζί σου σε αυτό το επίπεδο. Γιατί εγώ το επεσήμα να το είπα πολλές φορές. Αφού εμπάθηκες να μιλήσω. Αφού δεν είναι αλήθεια. Κύριε Βασιλείου, είπατε 2-3 φορές. Δεν καταλαβαίνεις από λιμάνια, δεν καταλαβαίνεις από λιμάνια. Ναι, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν θα τον αντέξω, όχι, δεν θα τον αντέξω. Εσύ μου κάνεις επίθεση και τώρα κάνεις... Αφού ξεκινάς να πετάσεις μες στη μέση. Αφού μάθηκες να μιλήσω. Εσύ... Σε ξέραγε μου ότι είσαι έτσι σχέδιο. Μα εντάξει στις εκπομπές εσύ. Περιμένετε. Δεν σταματάς να μιλήσεις με κανέναν αρκετούλα. Λοιπόν, όχι. Θέλεις να μιλάς σε έναν εσύ. Ήντερος. Και εσείς παρεμβαίνετε, κυρία Ιωάννη. Παρεμβαίνω αφού μάθει να μιλήσω. Πώς θα μιλήσω. Λοιπόν. Όταν λέω για τον λιμάνι, να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε. Όχι, όχι να πουλήσει το λιμάνι. Αφού είναι και πουλά το λιμάνι, νοικιάζει τι υπηρεσίε του. Ναι, καλό, νοικιάζεσαι. Νοικιάζει αυτό γίνεται. Επουλήσεστε. Ειδοποιήσει εσύ. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Και το μόνο που σου είπα δεν ξέρει. Λοιπόν. Όχι, ενούλα που λέει. Δεν αφήνει για τα οικονομικά, για του δείχτε. Για του δείχτε. Πήρε στον κόσμο που πεινά. Εγώ έριξα τον κόσμο που πεινά. Ένα που να κάνω. Ένα που να κάνω. Ένα που να κάνω. Έλα να σου πω στον κόσμο εγώ. Προσωπικά, πώς εγώ τον βοηθώ. Ρε, θέλω νερό εντωμεταξύ. Πώς εγώ τον βοηθώ. Εγώ ξέρω πολλά πώς εγώ τον βοηθώ προσωπικά. Και πώς κάνω φωνηστήρια μου, χτύ, και πώς εγώ τον βοηθώ. Είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα. Τι κάνουμε ως κοινωνία. Τι κάνουμε, να μιλήσουμε επικοδομητικά. Δεν μιλώ. Καλό είναι να μην αφήνουν προσωπικές αιχμές. Δεν είναι θέμα. Εγώ είπα για το λιμάνι που είμαι στο λιμάνι που δεν ξέρω. Όχι για την ανεργία, και ούλα ξέρει τα ούλα. Η ανεργία σου φοβάμαι την ανεργία. Εγώ επαγγελματικά. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά με την ανεργία. Εντάξει. Είναι εντάξει. Είπε πολλού κόσμου δουλειά. Είπε πολλού κόσμου. Χιλιάδε του στέλνω, ρε. Χιλιάδε κόσμου. Χιλιάδε κόσμου. Εσύ έχει κανένα έργο. Χιλιάδε κόσμου. Ρόγιο μηχάνη βασιλό του πούση. Πρώτα με μηχάνημα σου πίνει να πάμε τι δουλειέ. Πρώτα ξέρει. Δεν ξέρει να μου κάνω. Δεν ξέρει πόσε δουλειέ ήφρα εγώ. Έτσι είναι οι λύσεις μας, ρε, κοινωνικές. Πώς είναι οι λύσεις, πώς, τον αδειό μόνο που μπουν κανένα λεφτά. Εσύ είσαι ο παντογνώστης που να λύσεις. Είμαι παντογνώστης, εγώ ήβρα σε πολλούς κόσμο δουλειά. Είναι life να αυκεί ο κόσμος να σου πει. Δυστυχώς είναι life να αυκεί ο κόσμος να σου πει. Εκτός έχει κάμα συγκέντρωση να στείλει ένα σωρούς στο... μες την πλαδιά. Κάνε κανένα πάνε, κάνε αυτό και πάνε. Για πόσες δουλειές. Εντάξει ρε. Εμένα δουλειά μου, είμαι σίγουρος καριέρας και αυτό μέρα κάθε μέρα. Εντάξει. Άντε, μου μετράς για να... Πόση ώρα έχουμε, Έχουμε κανένα τέταρτο. 15 με 20 λεπτά. Εντάξει.
Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Ηρεμήσαν τα πνεύματα. Χρειαζόταν τα πνεύματα. Γιατί τα ενοπνεύματα είναι άλλο πράγμα. Ηρεμήσαν τα πνεύματα. Μαζί μας η κυρία Αργεντούλα Ιωάννου, υποψηφία βουλευτής του ΑΚΕΛ στην Λεμεσό. Και ο κύριος Μιχάλης Βασιλείου, υποψήφιος βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λεμεσό. Να αφήσουμε αυτά που καταφανώς διαφωνείτε και δεν υπάρχει περίπτωση να γεφυρωθούν οι διαφορές. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα, παρότι φαίνεται πως τους πολίτες τους απασχολεί έντονα, ωστόσο θεωρούν ότι δεν είναι και ένα θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων, είναι το Κυπριακό. Το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με την κυβέρνηση φαίνεται να έχουν βρει ένα μίνιμουμ συνεννόησης, χωρίς να ταυτίζονται στις θέσεις που έχουν, είτε στο Κυπριακό, αλλά και στην διαχείριση τέλος πάντων των συνομιλιών. Θεωρείτε, κυρία Ιωάννου, ότι είναι ευκαιρία η σημερινή για επίλυση του Κυπριακού? Το είναι ευκαιρία έχει να κάνει καλά, με τις ευκαιρίες έχουμε πολλές. Ναι, με τις διεθνείς συγκυρίες. Εμείς ως ΑΚΕΛ θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έχει χαθεί η συγκυρία. Γι' αυτό και ασκούμε επικοδομητική κριτική και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που έχουμε τοποθετήσει τον Κυπριακό στην προεκλογική εκστρατεία. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος... Δεν νομίζετε ότι αυτό όμως ενδεχομένως να σας αφαιρεί εντός εισαγωγικών πόντους? Είσαστε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ναι, αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι σωστό να κάνουμε ευκαιριακή και να τοποθετήσουμε τον Κυπριακό μέσα στις εκλογές λαϊκίστικα, όπως είπε πριν ο αγαπητός φίλος Μιχάλης, ώστε να εκμεύσουμε ψήφους πάνω στο Κυπριακό. Έχουμε κάνει την κριτική μας ότι ο πρόεδρος παλινδρόμησε για 2 χρόνια και αποστασιοποιήθηκε, ήθελε να ξεκινήσει εξ υπαρχής τη συζήτηση του Κυπριακού. Επανήλθε στις συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ. Εμείς παραμένουμε προσεκτικοί συμμέτοχοι στη διαδικασία λύσης του Κυπριακού και στηρίζουμε τον Πρόεδρο, νοουμένου ότι θα τηρηθούν οι αυστηρές γραμμές σε ό,τι αφορά κυρίως τη διεθνή ψυχή του Κυπριακού, τις εγγυήσεις, την μία κυριαρχία, και δεν εμπήγαμε στη διαδικασία να ξεπουλήσουμε τον Κυπριακό και να τον καταστήσουμε σημεία ευκαιρίας για αυτές τις εκλογές. Κύριε Βασιλείου, μήπως τα δύο μεγάλα κόμματα είναι όμοιροι των κομμάτων του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου? Γιατί για να μπορέσει να εκλεγεί ένας πρόεδρος χρειάζεται πάντοτε τη στήριξη κυρίως του ΔΥΚΟ, ενδεχομένως και της ΕΔΕΚ. Και βλέπουμε σε προεκλογική περίοδο προεδρικών εκλογών να μετατοπίζονται και ο Δημήτρης Χριστόφιας και ο Νίκος Αναστασιάδης, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν τη στήριξη αυτών των κομμάτων που έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και από το ΑΚΕΛ και από το Δημοκρατικό Συναγερμό στο Κυπριακό. Αυτό είναι το πολιτικό μας θεσμικό πρόβλημα, διότι έχουμε προεδρική δημοκρατία. Ενώ σε μια κυριωτική δημοκρατία που έχει η κυβέρνηση την πλειοψηφία στη Βουλή, αλλάζει την πλειοψηφία να κάνει ό,τι στην κυβέρνηση. Δυστυχώς, εμάς δεν υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα, το πολιτικό πλεονέκτημα, και γι' αυτόν τον λόγο αναγκάζονται να βάζεις νερό στο κρασί σου ή αντίστοιχα κρασί στο νερό σου για να κάνεις κάποιες πολιτικές. Και αυτό φέρνει μερικές φορές καταστροφικά αποτελέσματα. Το είδαμε και επί διακυβέρνηση Σκληρίδη και επί διακυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου, όταν έκαμε στην κυβέρνηση μαζί με το ΑΚΕΛ, και στην κυβέρνηση Χριστόφια που συγκυβερνούσε με το ΔΥΚΟ και στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Το ΔΥΚΟ συγκυβερνούσε και με το Δημοκρατικό Συναγερμό και με τον Βλάχο Κληρίδη και τα λοιπά. Μόνο στην κυβέρνηση Βασιλείου νομίζω δεν μετήχε. Υπάρχει ακριβώς αυτό. Εντάξει, κάποτε ίσως να είναι και θετικό, υποτελεί ότι κάνεις κάποιους συμβιβασμούς. Αλλά στα μεγάλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη τα πρόσφατα 3 χρόνια που από τη μια περιμέναμε από το Δυσί Δίκο να ψηφίσουν τα νομοσχέδια του μνημονίου ώστε να γίνουν εφικτοί, να περάσουμε από το μνημόνιο στο μη μνημονίο. Αφήστε το μνημονίο τώρα. Όχι, είναι για τις συγκρίσεις που λέω. Και το ίδιο συμβαίνει με το Δύσι ΑΚΕΛ όσον αφορά το Κυπριακό, και αυτό είναι μια απευθυνότητα. Ξέρετε αυτό που λέγαμε για ευκαιρίες. Είναι μια απευθυνότητα, διότι πώς θα γίνει διαφορετικά? Με τα λάθη που οποιοδήποτε κάνει, ναι, αλλά και εγώ ακριβώς προσωπικά είναι αυτό που έλεγα από την αρχή. Ο κόσμος είναι αποδεδειγμένος διότι περιμένει από όλους μας να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα και όχι να δίνουμε προβλήματα. Ο πολιτικός, είτε πρόεδρος είτε οποιοδήποτε είναι, η δουλειά του είναι να λύσει προβλήματα και όχι να δημιουργά. Άρα πρώτα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε
Ναι. Όχι να χαθούμε μέσα στην παρθέση. Σε σχέση με αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων, τα κόμματα και σας το λέω, να σας υπενθυμίσω κάτι. Ναι. Ότι αυτό που λέμε για ευκαιρίες, το 1993 με την εκλογή του Γκλάφου Κουκλερίδη θάψαμε τη δέσμη ιδεών Γκάλι. Γιατί έπρεπε να συνεργαστεί με το Δίκο, με την ΕΔΕΚ. Μετά είχαμε το ΑΚΕΛ που θα πούμε δεν όχι για να τσιμεντώσουμε το ναι. Είχαμε, δηλαδή αυτά που θεωρούνται, εγώ δεν σας λέω την ευκαιρία. Για να πούμε και κάτι πιο σοβαρό και πιο συγκροτημένο και ως θέση προς τον κόσμο, κύριε Καλατζή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Μπορεί να υπάρχουν δύο φιλοσοφίες των Κυπριακών και σίγουρα εμείς είμαστε ενταγμένοι με συνέπεια υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και στηρίζουμε τον πρόεδρο στο βαθμό που η λύση θα είναι σε αυτό το πλαίσιο. Όμως και ο ίδιος ο πρόεδρος και η κυβέρνηση οφείλουν να υπηρετούν αυτόν τον στόχο. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εθνικισμό στην κυπριακή κοινωνία για να μπορέσουμε να πείσουμε την κυπριακή κοινωνία και τους νέους μας να δεχτούν τη λύση την οποία συζητά ο πρόεδρος σήμερα. Δεν μπορούμε να λέμε μείωση του στρατού, της στρατιωτικής θητείας, αλλά εξαγγέλουμε την πρόσληψη εντελώς εκλογικά, έναν τέχνασμα εκλογικό, 3.000 οπλίτες, αφού συζητούμε λύση του Κυπριακού. Τι θα τους κάνουμε, θα συνεχίσουμε το στρατό, θα τους έχουμε. Αυτή είναι μια σοβαρή λύση, σοβαρή κάποιος, πρόταση για την Κυπριακή. Θα σας λέει κάποιος, συζητάμε λύση του Κυπριακού τα τελευταία 40 χρόνια, ναι, δεν θα πρέπει να έχουμε στρατό καθόλου. Σημαίνει ότι δεν πείθουμε ότι συζητούμε λύση του Κυπριακού, η ίδια η κυβέρνηση είναι ασυνεπής με τις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού όταν εξαγγέλει μονομερώς πρόσληψη 3.000 οπλίτων που να δούμε να τους προσλάβουν γιατί προσωπικά πιστεύω ότι ήταν και αυτό ένα προεκλογικό τέχνασμα. Όμως η ίδια η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτόν το φαινόμενο του εθνικισμού στην κυπριακή κοινωνία. Το ίδιο ζήσαμε και επί Γλάφου Κουκλερίδη. Ο τέος πρόεδρος συζητούσε λύση του Κυπριακού και ήταν συνεπής στο ζήτημα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ταυτόχρονα όμως πουλούσαν στον κόσμο την πυραυλολογία, το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Κάποια στιγμή. Αλλά συμμετείχατε κι εσείς. Ο κύριος Ιακώβου, υποψήφιος τότε, έλεγε θα φέρει πιο γρήγορα τους εστίες. Ναι, αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος. Αν με ρωτάτε εμένα εκ των υστέρων σήμερα, το ποιος πλειοδοτούσε, στο ποιος θα φέρει πρώτος τους πυράβλους. Ολοκληρώστε. Η συνεχής όμως στάση, αυτή που έχει μια συνέχεια συνέπειας προς τους στόχους λύσης του Κυπριακού, συμβίωσης με τους Ελληνοκύπριους, πρέπει να παραδεχτούμε με τους Τουρκοκύπριους ότι ανήκει στην αριστερά. Την ευθύνη όμως τη μεγαλύτερη σήμερα την έχει η ίδια η κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα, να αντιμετωπίσουμε τον εθνικισμό, τον οποίο δυστυχώς βλέπουμε ότι παραμένει εκεί. Κύριε Βασιλείου, πρέπει να το παραδεχτείτε. Όχι, θα παραδεχτώ καθόλου, διότι μιλούμε για ζητήματα ή παίζει ως πυράβλους. Μα εσείς νομίζεις ότι η Τουρκία ήρθε εδώ στην Κύπρο για να φύγει και αν είμαστε καλά παιδιά θα μας δείξει ο Κυπριακό. 5 χρόνια που ήταν ο πρόεδρος της Δημήτρης Χρυσόφιας γιατί δεν το έσυνε ο Κυπριακό που ήταν καλό παιδί. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε. Δεύτερο. Τι θέλετε να πείτε για τους πυράβλους. Τι θέλετε να πείτε, δεν πιστεύετε στην κρίση του Κυπριακού. Δεύτερο, έτσι είπα. Δεν θα φύγει ποτέ η Τουρκία, λέτε. Εσείς νομίζετε ότι είναι εύκολο ότι είστε τώρα έχει εμπιστοσύνη του Ερντογάν. Εγώ πιστεύω πολύ. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι και θέλουμε να πιστεύουμε. Αφήστε να μιλήσω, να πω τα δικά μου και μετά να κρίνεις. Μην με διακόψεις για πράγματα που δεν είπα. Πέστε το. Δεύτερον, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι καμιά φορά ο στρατός έχει χώρα, ακόμα και η Ελβετία που είναι μια χώρα που ποτέ δεν πήγε σε πόλεμο και έχει ένα από τους πιο συγχρόνους στρατούς. Τι σημαίνει να γίνει ανοχήρω την πολιτεία γιατί συζητούμε το Κυπριακό. Πρώτα απ' όλα στις διεθνείς σχέσεις, ναι, υπηράβλη καλά έκαμε τότε ο κ. Κρίδης και γι' αυτό μπήκαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που παραγνωρίζεται, διότι η συμπεριφορά μας τότε από τη μια μαστίγιο και από την καρότο, έφερε το αποτέλεσμα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μεγάλη διπλωματία που καταφέρε τότε ο Μακαρίς ο πρόεδρος. Που τους αγόρασε, αλλά ούτε πήραμε στην Κρήτη. Τους έπειραμε στην Κρήτη. Μάλιστα, με και τους εδάψαμε. Δόμα. Ναι, δεν τους εδάψαμε. Είναι στο ενιαίο αμυντικό δόγμα. Ποιος τους επλήρωσε. Εμείς τους επλήρωσαμε. Μάλιστα. Ναι, παρακάτω. Καλά. Τι έπρεπε να κάνουμε διαδίκτυο. Να απαντήσουμε για το σύνολο. Είναι μόνο 200 εκατομμύρια. Εσεί είστε σωστό την εξαγγελία τη πρόσληψη των οπλητών. Να μου αφήσετε να μιλήσω. Για το Κυπριακό, είπαμε. Εσεί αναφέρετε την παρελθοντολογία για τον Γλάφκον Κλερίδη. Εκεί που είναι. Αλλά διαχρονικά για το Κυπριακό. Τώρα, εγώ το ανέφερα εγώ σας λέω και είχε να κάνει τέλος, με τις συνομιλίες. Μετά τις εκλογές θα προκυριχτούν οι θέσεις και ο λόγος που θα γίνει μετά τις εκλογές ήταν ακριβώς για να μην φανεί ότι ήταν
προεκλογικό πλεονέκτημα. Δεν έπρεπε να γίνει διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα. Όχι, είναι δουλειά του Υπουργείου Συμβουλίου. Λοιπόν, το Κυπριακό είπαμε. Ναι, με... Και είναι άσχετο με τη λύση του Κυπριακού. Για τις συνομιλίες. Είναι άσχετο με τη λύση του Κυπριακού. Τι σχέση είναι χειρίσιμη. Δηλαδή, αν κυρία Ιωάννου, να ολοκληρώσω. Να τους απολύσουμε. Και ποιος θα τους αποζημιώσει. Μα γιατί αν λυθεί ο Κυπριακός σε ένα χρόνο θα χρήσει στρατό. Κύριε Βασιλείου, πριν δύο μήνες δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε τους νοσηλευτές. Θα συζητήσουμε τώρα το θέμα των οπλητών. Αφήστε το. Δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε τους νοσηλευτές. Κύριε Βασιλείου, ολοκληρώστε. Κυρία Ιωάννου, κυρία Ιωάννου. Μου λέτε ότι είμαι αγενής. Όχι, δεν είπα ότι είστε αγενής. Όχι εσείς, η κυρία Ιωάννου. Είπα ότι κάποιες μπορώ να είμαι κάποιες φορές φιλικός. Ήταν προσβλητικός ο λόγος που τους απευθύνω. Κοίταξε, και τώρα μπορώ από κάποια πράγματα. Όχι, ολοκληρώστε. Έχω χάσει πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Ξέρω τι κάνω, ασχολούμαι με την ενεργεία επαγγελματικά. Αλλά τώρα δεν μιλάμε για την ενεργεία. Πες το πω για το κυπριακό. Για κάποια ζητήματα που λέω, είμαι λίγο έτσι υπέρ του κανονικού. Έχω αυτοποίηση για αυτά που λέω. Για αυτά που λέω. Έχει πράγματα που δεν τα ξέρω. Έτσι, δεν είμαι ειδικό παρεμοσχάρι στα θέματα υγεία. Λοιπόν, για αυτά που λέω τα άλλη ξέρω. Άλλη φορά θα συζητήσουμε υγεία. Μπορεί να μην τα ξέρω, να σα πω αυτό. Δεν είναι τροφή. Εγώ λέω ότι. Ορίστε. Γιατί δεν κάνουμε συζήτηση για την πρόσληψη των τριών χιλιάδων. Ναι, αφού όλοι το δέχονται ότι ο κόσμο. Χωρί διαβούλευση με την κοινωνία. Με ρωτήσετε πέν. Ποια κοινωνία, καλέ. Τα πολιτικά κόμματα. Μα γιατί να ρωτήσω από λίγο. Κύριε Βασιλείου, γιατί να ρωτήσω από λίγο. Όλο ο κόσμο θέλει να μειωθεί η υγεία, κάτι που είναι σωστό. Όλοι το δέχονται. Εσείς δεν το κάνετε. Λοιπόν, και έρχεται σε αντιστάθμιση. Μα δεν συζητάμε τη θητεία, κοιτάξτε, ξεφύγαμε. Εγώ σας ρώτησα για το Κυπριακό και για τις συνομιλίες. Μπορείτε να μου πείτε, αν νομίζετε ότι αυτή η διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει δεν έχει διακοπεί παρότι έχουμε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι μπορεί να καταλήξει. Μας είπατε ότι είσαστε απεσιόδοξοι. Εντάξει, εγώ προσωπικά, η δουλειά του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας είναι να κάνει συνομιλίες, είναι να είναι αισιόδοξο. Όχι, η δουλειά του δεν είναι αισιόδοξο. Δεν ξέρουμε τι είναι... γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Εγώ προσωπικά, σαν Μιχάλης Βασιλείου, υπό αυτόν τον πρόεδρο μου, όχι τώρα η Τουρκία, και είδατε πώς δημιουργάζει και πώς αντιμετωπίζει, προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξο ότι ο Ερντογάν θα λύσει τον Κυπριακό. Γιατί ήταν καλύτερο ο Ετζεβίτ ή ο Ντεμιρέλ. Όχι, να σα πω κάτι. Πρέπει να μας ευνοήσουν οι συνθήκες. Παραδείγματος χάρη το 2004, ένας από τους λόγους που η Τουρκία αναγκάστηκε να έρθει σε μια λύση ήταν διότι θα μπαίνει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπετε, έκαναν πολλά λάθη και τα μέθη τότε, αλλά και οι υπόλοιποι παράγοντες που θέλαν να λύσουν το Κυπριακό, έβαλαν τη λύση μία εβδομάδα πριν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν οι συγκυρίες τέτοιες. Σήμερα, αν ένας λόγος που μπορεί η Τουρκία πάρει να αποδεχτεί μία λύση, είναι αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της. Δεν θα έρθει γιατί θα ξυπνήσουν μια ημέρα στην ηγεσία της Τουρκίας και να πει: μα παιδιά, βασανίζουμε την Κύπρο τώρα και να πάνε τους αφήσουμε να κάνουν την πείρα τους. Αυτό το πράγμα δεν το πιστεύω. Λοιπόν, άρα πρέπει να προκαλέσουμε εμείς, η κυβέρνησή μας, τέτοιες συνθήκες όπως έγινε μαζί με τα βέτο των κεφαλαίων που πολύ ορθά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλοι συμφωνήσαν ότι έβαλε βέτο στο ανοίγμα των κεφαλαίων. Είναι η μοναδική πίεση που μπορεί να ασκήσω. Τα βέτο, τα βέτο υπήρχαν, δεν είναι απλό. Δεν ήρθε, Να τα ανοίξει πριν δύο μήνες. Και το άλλο θέμα, το σημαντικό, είναι το θέμα της ενέργειας, που αν οι συγκυρίες φέρουν με τέτοιον τρόπο, ώστε πραγματικά οι άλλες χώρες, όχι η Κύπρος, το Ισραήλ, που τώρα λέει το Ισραήλ θα κάνει συμφωνία με την Τουρκία, έτσι, οι άλλες χώρες, ξέρω εγώ, η Αίγυπτος κτλ., ώστε αν αυτό το πράγμα ευνοεί, να λυθεί ο Κυπριακό. Αυτή είναι η όψη. Λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση ότι στην επόμενη εκπομπή που θα... Αν μπορέσουμε να κάνουμε, θα συζητήσουμε το θέμα της υγείας που πέντε δεν το γνωρίζετε και το θέμα, ξέρω εγώ. Γνωρίζω αρκετά, δεν είμαι ειδικό. Της αγροτικής πολιτικής, ώστε να μην τσακωθείτε. Όχι, απλά το είχα βάλει σε σχολιασμό ότι δεν υπήρχαν λεφτά για τους νοσηλευτές για να αναβαθμιστούν στην κλίμακα τους, αλλά την ίδια ώρα γίνεται η εξαγγελία του. Ακόμα δεν πληρώσαμε τους. Ακόμα δεν πληρώσαμε ούτε έναν ευρώ. Όταν γίνουν οι οπλίτες, ακόμα δεν πληρώσαμε ούτε έναν ευρώ. Γι' αυτό πάλι δεν λέει στην αλήθεια. Και στους νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές. Έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος τον Αύγουστο ότι θα τους δώσει την κλίμακα. Όταν πάρει λεφτά. Ελπίζουμε ότι θα τηρήσει αυτή την υποσχέση. Όταν πάρει λεφτά. Και δεν θα έρθει ο πρόεδρος να πει αποδεσμεύομαι. Όπως θα πει ενδεχομένως και για τους οπλίτες, πάλι αποδεσμεύομαι. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Όταν θα έρθει η ώρα, γιατί θα το κάνει. Ο οποίος θα λέει ότι θα προσληφθούν οι 3.000 οπλίτες. Θα μειωθεί η θητεία στους 14 μήνες. 22 Μαΐου. Θα προσληφθούν και 300 αστυνομικοί μετά τις βουλευτικές αποστάσεις. Αυτά είναι υποσχέσεις για να σας ακούει. Σας το λέω.
Βασιλείου. Να το ξέρει. Μα οι βουλευτέ τελειώσουν. Αυτά είναι οι υποσχέσει. Έχουν συμφωνήσει. Έχουν για του αστυνομικού συμφωνήσει όλα τα κόμματα. Και αυτά δεν τα κάνει η κυβέρνηση τώρα. Ακριβώ δεν έχουν ληφθεί θέσει. Λοιπόν, για να μην θεωρηθούν. 22 Δευτέρα Μαΐου είναι κοντά. Νομίζω με ηρεμία και ψυχραιμία να αφήσουμε και του ψηφοφόρου. Να πούμε κάτι τελευταίο. Ναι, τελειώνει η εκπομπή. Πολύ σύντομα κάτι τελευταίο. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την κοινωνική κατάσταση της αδικίας, της ανεργίας, του κόσμου ο οποίος πεινά σήμερα και να αρνούμαστε την εικόνα της πραγματικότητας και να κρυβόμαστε πίσω από τους αριθμούς και την ευημερία των αριθμών. Αν έχουμε έναν καθήκον να κάνουμε ως νέοι υποψήφοι στα πολιτικά κόμματα, είναι να διεκδικήσουμε από τα πολιτικά κόμματα στα οποία συμμετέχουμε ότι έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο να αρθρώσουμε συγκεκριμένον πολιτικό λόγο και προτάσεις. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο, αυτή η γνωστή συνταγή, πρέπει να ζήσει για να έρθει κάποτε να δώσει προτάσεις κοινωνικής πολιτικής. Έχετε εκδιαμέτρου. Το θέμα είναι άμεσο σήμερα ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία. Και σε αυτόν έχουμε ευθύνη όλα τα πολιτικά κόμματα. Η αριστερά πιστεύω ότι στέκεται ταγμένη σε αυτήν την ευθύνη με τους εργαζόμενους, τον λαό που υποφέρει, και αυτόν το έχουμε αποδείξει και συνεχίζουμε και μέχρι σήμερα εκπροσωπείτε, να καταθέτουμε προτάσεις, κύριε Βασίλη. Εκπροσωπείτε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Να καταθέτουμε προτάσεις. Εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Ιωάννου. Μα δεν με αφήσετε να σας πω για την αδικία. Μιλήσετε περισσότερο χρόνο. Όχι, κανείς δεν είχε περισσότερο χρόνο. Ναι, δεν σας ακούει κανένας αν μιλάτε. Θα σας πω μια ανησύγηση που είχαμε στο κόμμα μου εγώ τώρα. Ότι να δώσουμε, όπως κάνει η Μεγάλη Βρετανία, 5.000 ευρώ το χρόνο στον κάθε φοιτητή, δάνειο πάνω στο φοιτητή, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Καθίστε. Συγγνώμη. Προηγουμένως, επικρίνεται την κυρία Ιωάννου, λέγοντας, μα πού θα βρει τα λεφτά το κράτος. Δάνειο. Ναι. Το κράτος θα βρει να δώσει. Μπορεί να το δώσει, μπορεί. Καλά. Έχει τρόπους. Κοιτάξτε, πού θα πρέπει τα να στοχεύσει στις ανάγκες. Ναι, αλλά πού θα τα βρει, πέστε μας. Μου λέτε, μπορεί. Πού. Πρέπει να στοχεύσει στις ανάγκες. Οι ανάγκες ποιες είναι? Ο κόσμος που είναι ανεργός. Οι φοιτητές που δεν έχουν τα λεφτά. Ναι, πού θα τα βρει. Είναι 20.000 φοιτητές. Από τους 20.000 μπορεί αυτοί που έχουν την απόλυτη ανάγκη, ότι υπάρχουν και πλούσιες οικογένειες, μπορεί παραδείγματος να πω ότι είναι 10.000. Ναι. Από 5.000 είναι 50 εκατομμύρια. Εσείς πιστεύετε ότι δεν μπορεί να εξοικονομήσει το κράτος 50 εκατομμύρια? Ναι, και θα έρθω εγώ να σας ρωτήσω γιατί να τα δώσεις. Τώρα σας λέω ότι είναι ένα πρόχειρο. Γιατί να τα δώσεις στους φοιτητές που παίρνουν. Θα στοχεύσει μια κοινωνική ομάδα. Που σταματούν τις σπουδές τους, μπορεί που παίρνουν χορηγία οι φοιτητές. Οι γονείς τους να μην έχουν δουλειά. Άρα παρήνει έναν νοικοκυριό με τα έξοδα του φοιτητή, ξεφεύγει αυτό το βάρος και το δάνειο δεν θα κάνει ούτε με υποθήκες, ούτε με οποιοδήποτε. Είναι μόνο ο φοιτητής, ο οποίος μετά όταν θα επανέλθει στη θέση εργασίας, θα αποκοπεί με συμβόλαιο που γίνεται, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, και θα το αποπληρώσει με έναν πολύ χαμηλότοκο το δάνειο, το δάνειο του. Αυτή είναι μια ουσιαστική είναι πολύ καλή πρόταση. Συγκεκριμένη πρόταση. Δεν είναι απλώ γενικόλογα. Ναι. Το ίδιο θα κάνει, ας πούμε, με του πολίτεκνου. Όπως σας είπα, το σχέδιο πάνω από. Με αναγκάζεται να παρατείνουμε την εκπομπή. Κύριε, να παρατείνουμε. Να πω κάτι. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική. Διότι με αυτόν τον τρόπο, στοχεύει κάποιου κοινωνικέ τάξει, οι οποίε έχουν άμεση ανάγκη, ναι, ώστε και να απαλύνει τον πόνο. Θα το επαναλάβω, κύριε Βασίλη. Δεύτερο, οι συντάξει. Ναι, αυτό είναι προσωπική σα. Κάνετε όχι, προσωπική πολιτική. Εσεί το είπατε. Το κόμμα δεν το έχει καταθέσει. Το κόμμα δεν μα. Να μειώσουμε το χάσμα των συντάξεων. Έχω διαβάσει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει. Το συντάξει. Μπορεί να παίρνει κάποιο 5.000 ευρώ, ο άλλο 500 ευρώ. Όχι, δεν λέω για τι συντάξει. Λέω για τα συντάξει. Άλλο μέτρο. Άλλη κατηγορία που υποφέρουν είναι οι συνταξιούχοι. Μα πριν λίγο μετά δεν έχει λεφτά. Οι συνταξιούχοι, ναι. Όταν κόψει αυτού, η Βουλή που ήταν, εγώ δεν είμαι βουλευτή. Ναι. Αν με νόμιμο τρόπο δικαιούσε αυτό που παίρνει 4.000, αν το κάνει 3.500. Το κάνανε, πήγε στο ανώτατο, το ανώτατο αποφάσισε. Κοίταξε, αν υπάρχει νόμιμο τρόπο. Και μπορεί να γίνει. Πιστεύω με άλλον τρόπο. Λοιπόν, άρα, εάν πάρεις από αυτόν που έχει. Ωραία, ολοκληρώστε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι προσωπικό για τους δυο σας. Τελειώστε. Μόνο κάτι. Πολύ σύντομα. Επειδή είναι σημαντικό ότι ο αγαπητός φίλος Μιχάλης Βασιλείου, βάζοντας το μυαλό του να σκεφτεί ως νέος πολιτικός, έχει προτείνει κάτι. Αυτό με με τα δάνεια των παιδιών για να σπουδάσουν. Δεν το έχει προτείνει κανένας αυτό. Ναι, εγώ λέω ότι αυτή είναι η ευθύνη μας. Προσωπικά του καθενός μας, αλλά και συλλογικά, ως πολιτεία, ως κόμματα, να καταθέτουμε προτάσεις και ως κυβέρνηση. Και θέλω να πω το εξής σε σχέση με αυτά που έλεγε προηγουμένως, γιατί αναιρεί τον εαυτόν του αγαπητός φίλος Μιχάλης Βασιλείου. Κράτος,
το οποίο δεν βρίσκει τους τρόπους κυβέρνηση να εξισορροπήσει το ιδιωτικό να χαλίνω των κεφάλαιων και τα κέρδη με τις κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων, είναι αποτυχημένο. Και κρίνονται οι πολιτικές και οι κυβερνήσεις με το πόσο διασφαλίζουμε όχι τα κέρδη των εταιριών, την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Αυτό θέλω να πω, ότι έχει ευθύνη η κυβέρνηση, είχε ευθύνη να το κάνει αυτό το πράγμα μετά το κούρεμα, με τις πολιτικές λιτότητας οι οποίες ακολουθούν και έχουν εξοντώσει τον κόσμο χωρίς να υπάρχει απάντηση. Καλά, στο πώς θα ζήσει ο κόσμος σήμερα. Λιτότητας εφαρμόσατε και εσείς επί κυβερνήσεως Χριστόφη. Αυτές που έχουν επιβληθεί με το μνημόνιο. Δεν υπάρχουν καλές και κακές πολιτικές λιτότητες. Αυτές που έχουν εφαρμοστεί σήμερα με το μνημόνιο, που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε εξόντωση. Ούτε μια φορολογία δεν έχει. Για να μην πιένουμε ξανά πίσω. Όχι, εγώ επιμένω σε αυτό. Αν άφησε μια κυβερνόσα βουλή ακόμα και να αυξήσει, κύριε Καλατζή, το φόρο των εταιριών. Κοιτάξτε, να κάνει κοινωνική πολιτική. Ναι, αν αυξήναμε το φόρο των εταιριών, σήμερα ενδεχομένως θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο φόρο. Ναι, είναι θέμα πολιτικών και φιλοσοφίας. Καταλήγουμε. Λοιπόν, είναι θέμα αφήστε φιλοσοφίας. Το, εγώ θέλω να σας κάνω δύο προσωπικές ερωτήσεις. Να απαντήσετε για την εταιρεία. Και μόνο μια πρόταση είναι. Δεν είναι μια πρόταση. Η διαφορά της φιλοσοφίας είναι ότι θεωρούν οι κυρία Ιωάννου ότι μια επιχείρηση είναι κατάρα να έχει κέρδος. Και αυτή είναι η διαφορά μας όσον αφορά την οικονομία. Να συμβάλλει. Δηλαδή να πνίξουμε τις εταιρείες που έχουν κέρδος. Είσαστε και δύο επαγγελματίες και θέλω να σας ρωτήσω. Κάτι. Θεωρείτε ότι πρέπει να ισχύσει το ασυμβίβαστο? Αν είσαστε βουλευτής αύριο, να σταματήσετε να δικηγορείτε. Και αν είσαστε βουλευτής, να σταματήσετε να ασχολείστε με την επιχείρησή σας. Κοιτάξτε, παρόλο ότι δεν πρέπει να είμαστε λαϊκιστές σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή όποιος ασκεί έναν επάγγελμα επηρεάζει την δουλειά του στη Βουλή ή η δουλειά του στη Βουλή επηρεάζει το επάγγελμα του, εν τούτης θα μπορούσε να τεθούν κάποιοι περιορισμοί, παρόλο που και κάποιος ο οποίος δεν ασκεί άλλον επάγγελμα, κύριε Καλατζή, δεν υπάρχει... δεν είναι αυτόν από μόνο του ασφαλιστική δικλίδα ότι θα είναι ακέραιος και δεν θα εμπλέκεται σε οποιαδήποτε άλλα σκάνδαλα. Αυτό που θα πρέπει να μας νιάξει είναι ότι θα πρέπει να βρούμε ασφαλιστικές δικλίδες, να περιορίσουμε τα σκάνδαλα, τη διαφάνεια, την κριτική των προϋπολογισμών, την παρακολούθηση των προϋπολογισμών, ούτως ώστε ούτε βουλευτές να εμπλέκονται, ούτε υπουργοί, ούτε η διοικητική μηχανή, να υπάρχει διαφάνεια στον κόσμο, να τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασκήσουν ανεξάρτητη κριτική και έλεγχο, ώστε ακριβώς να υπάρχουν εκείνες οι ουσιαστικές ασφαλιστικές δικλίδες που να αποφεύγεται ο χρηματισμός και η αποκόμιση κέρδους από αυτόν ο οποίος συμμετέχει στην πολιτική. Και να σου πω κάτι, εγώ εντάξει δεν είμαι εγώ ας πω ακραία θέση, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό το μέτρο λάθος για τον εξής λόγο. Θα δημιουργήσουμε επαγγελματίες πολιτικούς και έχουμε αρκετούς που δεν κάνουν επάγγελμα, ναι. Και σας προκαλώ σαν δημοσιογράφο όταν έρθουν εδώ βουλευτές να τους ρωτήσετε πόσες από εσείς έχουν στη Βουλή, που είναι η δουλειά τους η Βουλή και δεν πάντως στη Βουλή. Αυτό πρέπει να πετάξει η Βουλή. Όχι το αν κάνει ένας γιατρός τώρα παραδείγματος χάρη. Εγώ να μην πω για μένα τη δουλειά που κάνει, που ξέρει πολλοί κόσμος που με βλέπει. Είμαι σύμβουλος που εδώ. Και βοηθώ με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να είναι η δουλειά μου, αλλά πιστεύω ότι βοηθώ πάρα πολλά την κοινωνία με αυτή μου τη θέση. Ναι. Ή ας πούμε ο Αδάμος Αδάμου που είναι ένας γιατρός εξαιρετικός ογκολόγος. Δηλαδή, αν τον πάρω σε ένα γραφείο ή να γυρίζει όλη μέρα τους γάμους ή τις κηδείες, θα είναι ο πιο ωφελήμος επειδή θα κάνει τη δουλειά, αν πάρει καμία χειρουργείο. Το ερώτημα είναι ο βουλευτής που εκλέγεται μελετά, διαβάζει, είναι παρός στις συνεδριάσεις. Σας λέω ότι οι μισοί βουλευτές δεν πάτουν στις συνεδριάσεις. Ρωτάτε, κάνετε έρευνα εσείς στην εφημερίδα σας ή στις συζητήσεις να σας δώσουν τα παρουσιολόγια. Εγώ σας λέω, ρωτάτε στη Βουλή, μου το πω είναι υπάλληλοι της Βουλής, πόσες... Αντιθέτως, οι βουλευτές είναι φορτωμένοι με πάρα πολλές επιτροπές. Πόσοι πηγαίνουν στις συνεδριάσεις των επιτροπών της Βουλής. Ούτε και αυτό. Πόσοι πηγαίνουν στις επιτροπές. Πόσοι πηγαίνουν. Ούτε και αυτού του είδους τον λαϊκισμό νομίζω πρέπει να τον κάνουμε με όλο τον σεβασμό. Κάνουμε λαϊκισμό. Δηλαδή, έχει βουλευτές που έχουν σε δύο και σε τρεις επιτροπές και βγαίνουν από τη μία επιτροπή και πάνε στην άλλη. Έχει, εκεί πάω ότι όλοι. Σήμερα η Βουλή είναι φορτωμένη με ένα τεράστιο όγκο δουλειά. Τώρα συμφωνάς ότι όλοι οι 56 βουλευτές διαβάζουν. Δεν είναι όλοι. Εντάξει. Η κυρία Γεντούλα το λέει. Είναι λαϊκισμός αυτό που λέει. Όχι, λέω. Πάνω όλοι, αφού ήδη το λένε ότι δεν τα σκεφάσαν τα νομοσχέδια.
Τζίπε, εγώ που το λέω, ήδη το λέω. Ίσως να χρειάζεται αναβάθμιση και το ίδιο. Έχει που δεν ξέρουν να διαβάζουν, κυρία Ιωάννου. Έχει που δεν ξέρουν να διαβάζουν. Μα βουλευτές. Μα επειδή βουλευτές. Μα γιατί να μην πειθήσουν. Αποδείχθηκε από την πράξη αυτό το πράγμα. Ξέρουν να διαβάζουν. Άλλο δεν θέλουν, άλλο δεν διαβάζουν. Όταν λέμε ξέρουν να διαβάζουν, δεν είναι ένα γραμματή. Δεν τα διαβάζουν. Υπάρχει ένα όγκο κοινοβουλευτική ζουγιά και πρέπει να είμαστε δίκαιοι ότι ενδεχομένω και η Βουλή να χρειάζεται στήριξη. Έδωσαν τους υπαλλήλους τους, έδωσαν. Αυτά δεν καθόνται να διαβάσουν. Γυρίζουν δεξιά και αριστερά. Αυτό κάνουμε. Εγώ δεν τώρα να τους βάλουμε παιδονόμο τότε στην Βουλή να τους παρακολουθεί. Σας λέω, κάνετε μια έρευνα πόσοι πηγαίνουν στις επιτροπές. Έχουμε γράψει, έχουμε γράψει πάρα πολλές φορές και ξέρουμε και πόσοι και πόσες ερωτήσεις έχουν κάνει. Αυτοί κρίνονται από τον λαό. Ρωτάτε όλο πιο βουλευτή έρθει εδώ. Πόσες προτάσεις νόμου έκαμε. Να μην πώς θα τα απαντήσουμε. Μα δεν είναι ανάγκη, είναι καταγεγραμμένα, είναι ανάγκη να ρωτήσουμε. Μας τα βγάλει κάποιος. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ο απλός άνθρωπος θα σηκώνει ποιος πάει στη σύνταση της Βουλής. Νομίζω είναι λίγο ελιτισμός αυτό το πράγμα. Ο απλός άνθρωπος ψηφίζει. Ναι, ενώ θα ψηφίσει και εσάς. Δεν ξέρει πώς πάνε στη Βουλή. Ναι, θα ψηφίσει και εσάς. Όπως σήμερα δεν ξέρω, εγώ έχτες εγώ προεκλογική στρατεία και δεν είχα ούτε μια συνεδρία ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο μου, ούτε στη σχολή εφορία μου, ούτε στην Προμηθεία μου. Σε όλες τις συνεδρίες είμαι παρόν. Δεν το ξέρω όμως ο κόσμος έξω αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο κόσμος. Γι' αυτό το λέω. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα της ψήφου, θα επιλέξει ποιον θέλει και ποιος θα τον εκπροσωπήσει. Όπως το Ευρωκοινοβούλιο βγάζει τι κάνει ο καθένας. Ναι. Κάθε μήνα. Και ελέγχεται. Ας το κάνουμε και εμάς. Αυτό λέω. Λοιπόν, κυρία Ιωάννου, κύριε Βασιλείου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εντάξει, ανέβηκαν λίγο οι τόνοι, δεν πειράζει. Προεκλογική να πούμε μια τελευταία. Νομίζω. Θα την πείτε, αλλά πάρα πολύ σύντομα. Έχετε από 20 δευτερόλεπτα ο καθένας να κλείσουμε, αλλά μην ανοίξετε άλλη κουβέντα και σκοτώνουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι λόγω και της διαχρονικής ιστορικά θέσης του ΑΓΕΛ υπέρ των εργαζομένων, στο στρατόπεδο των εργαζομένων, στη φιλοσοφία του κοινωνικού κράτους, καλούμε τον κόσμο να υπερψηφίσει τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ αριστερά, κύριε Καλαϊτζή, ώστε να, που είναι το μόνο κόμμα το πλέον κατάλληλο για να προστατεύσει τα δικαιώματα του κόσμου και επειδή και πολλά νομοσχέδια έχουν κριθεί με ένα ψήφο διαφορά, εμείς στασσόμαστε υπέρ της προστασίας του δημόσιου πλούτου, υπέρ της αναβάθμισης του βιωτικού επίπεδου του κόσμου που υποφέρει. Πιστεύουμε ότι η ψήφος στα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ αριστερά είναι ιδιαίτερα σημαντική και ο κόσμος ο οποίος θα μας ψηφίσει θα πάρει πίσω την προστασία την οποία δικαιούται. Κύριε Βασιλείου. Εμείς έχουμε παραλάβει έναν τρένο το οποίο ήταν σε άμεσο εκτροχιασμό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει μπει στις δράγες του με ασφάλεια, χωρίς να εκτροχιαστεί. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτά τα τρία χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Στην ουσία δεν κυβερνούσε η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη αλλά η Τρόικα. Τώρα έχουμε απεγκλωβιστεί από την Τρόικα με αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με τις θυσίες του κυπριακού λαού. Και αυτή τη στιγμή που άρχισε δειλά-δειλά να ανακάμψει η οικονομία, είμαι αισιόδοξο. Ελπίζω να μην πάει κάτι στραβό με το περιβάλλον μας, το περίγυρο της Συρίας κτλ. Ότι αυτή η αισιοδοξία θα αρχίσει από αυτήν τη χρονιά, όχι από του χρόνου, σιγά-σιγά να αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά και την ανεργία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Θέλουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν και στην παιδεία και στην υγεία που είναι σε πολύ δύσκολο χάλι το θέμα του ΓΕΣΥ και σε πολλά άλλα ζητήματα. Πιστεύω ότι έναν κόμμα και μια κυβέρνηση σταθερή που δεν πουλά λαϊκισμό ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτόν τον τρένο όπως είπα στις ραγές του. Κυρία Ιωάννου, κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εκλογές 22 Μαΐου. Να συνεχίσουμε τον καβγά μας στη Βουλή και δύο δεσποτές του. Ναι, αν εκλεγείτε, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να τα πούμε μετά τις εκλογές. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.